Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σ' όλος των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλύσαν αδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύχνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Είναι λάθος να αποδίδεται ο όρος Εκκλησία στους δυτικούς. Σε Βαμιαδόδο Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Ιερεμία, καθηγητού Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Καθολική δεν είναι Εκκλησία. Η Φραγκολατίνη ούτε Καθολική είναι, ούτε Ρωμή είναι, ούτε πολύ περισσότερο είναι Εκκλησία. Επαναλαμβάνουμε ότι η Εκκλησία, αν μιλάμε για τη σωστή θεολογική της έννοια, είναι μία και αυτή είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε αυτήν ομολογούμε πίστη, όταν κάθε φορά λέγουμε εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία. Στο σύντομο αυτό και ταπεινό μου άρθρο, αγαπητοί αναγνώστες, θέλω να αποδείξω ότι αυτοί που τους λένε καθολικούς ή καλύτερα να τους λένε Φραγκολατίνους, δεν είναι εκκλησία. Πρώτον, η Εκκλησία είναι, όπως το λέμε, στο σύμβολο της πίστεώς μας. Είναι μία. Και αυτή η μία Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογούμε. Ας προσέξουμε όμως ότι σε αυτό το άρθρο της πίστεώς μας την Εκκλησία μας τη λένε Καθολική. Και τη λέμε Καθολική πρώτον λέμε γιατί ο σκοπός της είναι ιεραποστολικός. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να περιλάβει στους κόλπους της όλες τις φυλές των ανθρώπων, να σώσει όλους τους ανθρώπους, να εξαπλωθεί σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης. Όλοι οι άνθρωποι, αγαπητοί μου, είναι καλεσμένοι για τη σωτηρία και η Εκκλησία θέλει όλους να τους κάνει μέλη της. Γι' αυτό και ξαναλέμε, καλείται Καθολική, όπως μας λέει ωραία ο Κύριλλος Ιεροσολύμων. Καθολική καλείται, δια το κατά πάσης είναι της οικουμένης, από περάτων γης έως περάτων. Ή όπως μας λέει πάλι ο Μέγας Αθανάσιος, η Εκκλησία καλείται καθολική, διότι καθόλου του κόσμου και σημαίνει υπάρχει. Δηλαδή, η μία Ορθόδοξη Εκκλησία λέγεται καθολική επειδή είναι οικουμενική, γιατί ο Κύριος μας είπε στους Αποστόλους Του και δι' αυτό σε όλους εμάς τους κληρικούς να πορευτούμε σε όλα τα έθνη και να ευαγγελίσουμε και να τα εισαγάγουμε στην Εκκλησία Του με το Άγιο Βάφτισμα. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας παρατηρήσουμε ότι τον λόγο αυτό του Κυρίου τον ακούμε στο Ιερό Μυστήριο του Βαπτίσματος. Γιατί όχι μόνο των κληρικών, αλλά και κάθε πιστού είναι καθήκον, το πορευθέντες. Η Ιεραποστολή δηλαδή για την πραγματοποίηση της καθολικότητας της Εκκλησίας. Αυτό πραγματικά είναι η Εκκλησία. Είναι αυτό που γίνεται μέσα στο ναό
και μέσα στο ναό τελείται η Θεία Λειτουργία. Την έννοια της Εκκλησίας θα την νοήσουμε και θα την απολαύσουμε στη Θεία Λειτουργία. Αλλά όπως η Εκκλησία λέγεται καθολική, επειδή δεν περιορίζεται και δεν περικλείεται σε τόπο, αλλά είναι παντού, έτσι λέγεται καθολική. Δεύτερον, γιατί δεν περιορίζεται και σε χρόνο. Όσο και αν πολεμείται η Εκκλησία, θα υπάρχει πάντα, μέχρι τα τέλη των αιώνων. Γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές Του, «Ιδού εγώ με θυμών, ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνου». Και το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα μείνει μαζί μας εις τον αιώνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Εκκλησία μας είναι καθολική, αλλά δεν πρέπει να ονομάζουμε τους Φραγκολατίνους καθολικούς, γιατί αυτοί δεν ανήκουν στην Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία. Αλλά ούτε και Ρωμοί είναι αυτοί, ώστε να μιλάμε για Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ρωμοί είμαστε εμείς, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, όπως το δηλώνουν από παλαιά και σχετικές τοπικές ονομασίες μας, Ρούμελοι ή και ονόματα προσώπων μας, Ρωμανίδης. Δεύτερον, αλλά στο άρθρο μας αυτό θέλουμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για το λάθος που γίνεται να αποδίδουμε τον όρο Εκκλησία στους Δυτικούς. Ξαναλέμε ότι την Εκκλησία την αποτελούν μόνον οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Στη φωτογραφία βλέπουμε το κράτος του Βατικανού με την πλατεία της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου. Μας κάνει πολύ και τρομερή εντύπωση το ότι ενώ οι διανοούμενοι έχασαν την πραγματική έννοια της Εκκλησίας και την μπέρδεψαν στο λαό με τους δικούς τους ορισμούς, όμως ο πιστός λαός μας, οι αγράμματες κατά κόσμον αλλά πιστές γιαγιούλες, κράτησαν στην καθαρή τους ψυχή τη σωστή έννοια περί Εκκλησίας. Το τι καλείται Εκκλησία, αγαπητοί αναγνώστες, δεν μπορούμε να το εκφράσουμε με ένα απλό ορισμό. Λαθασμένοι είναι οι ορισμοί που δίνονταν παλαιότερα, αλλά και σήμερα, σε δογματικά εγχειρίδια περί Εκκλησίας. Και ο καθηγητής Αδρούσος λέγει περί των φερωμένων αυτών ορισμών περί Εκκλησίας ότι ερίδονται επί μαρτυμένων προϋποθέσεων ή είναι κατά το μάλλον ή ήταν ατελής, δογματική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες δεν μας δίνουν κανένα ορισμό περί Εκκλησίας και καταφέρνουν σε σύμβολα και εικόνες παρμένες από την Καινή Διαθήκη για να την εκφράσουν. Έτσι η Εκκλησία εκφράζεται με την εικόνα της Αμπέλου και των κλιμάτων, του ποιμένος και των προβάτων, της κεφαλής και του σώματος, της οικοδομής, του οίκου ή της οικογενείας ή της εικόνας του γάμου. Εάν ένας ξένος, αθηναίος, βρεθεί σε ένα χωριό και ρωτήσει μια γιαγιά που είναι η εκκλησία, η γιαγιά θα σηκώσει το χέρι της και θα δείξει το ναό του χωριού. Αυτό πραγματικά είναι η Εκκλησία. Είναι αυτό που γίνεται μέσα στο ναό. Και μέσα στο ναό τελείται η Θεία Λειτουργία. Την έννοια της Εκκλησίας, αγαπητοί μου, θα την νοήσουμε και θα την απολαύσουμε στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό ο Άγιος Ιγνάτιος έλεγε, «Εάν νήτης ή εντός του θυσιαστηρίου, υστερείτε του άλτου του Θεού». Κατά τον λόγο αυτών του Αγίου Ιγνατίου, Εκκλησία είναι το θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα δηλαδή, πάνω στην οποία τελείται η Θεία Λειτουργία.
Λέγουμε λοιπόν τελικά ότι η Εκκλησία είναι η σύναξη των πιστών να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία, δηλαδή τη Θεία Λειτουργία. Ως απόδειξη γι' αυτό φέρουμε το 11ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Είναι φανερό ότι στο κεφάλαιο αυτό ο Απόστολος μιλάει για τη σύναξη των πιστών να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία και τη σύναξη αυτή την ονομάζει Εκκλησία. Γιατί λέει «Συνερχομένων ημών εν Εκκλησία ακούω σχίσματα εν ημίν υπάρχειν». Ας προσέξουμε τώρα, αγαπητοί αναγνώστες. Αφού η Εκκλησία είναι η Θεία Λειτουργία και αφού τη Θεία Λειτουργία δεν μπορούμε να την τελέσουμε με τους δυτικούς, αυτούς που λαθασμένα λέμε καθολικούς, άρα αυτοί οι δυτικοί δεν αποτελούν Εκκλησία. Τρίτο. Αλλά θέλω να πω και γιατί δεν πρέπει να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία με τους Φραγκολατίνους δυτικούς. Γιατί δηλαδή δεν επιτρέπεται να έχουμε συλλήτουργο μαζί τους. Ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία του μας είπε ότι δεν επιτρέπεται να προσφέρουμε το δώρο μας στο Θεό εάν έχουμε διαφορές μεταξύ μας. Και με τους λεγόμενους καθολικούς μας χωρίζουν χρόνια τώρα πολλές διαφορές. Δεν είναι μόνο το φιλιόκε ή το αλάθητο του Πάπα, αλλά και τόσες άλλες πολλές και πάμπολες διαφορές σχετικά με τη σωστή έννοια του Θεού και τη σωστή πορεία μας σε Αυτόν. Οι δυτικοί έχουν λαθασμένη έννοια περί Θεού. Ο Θεός τους δεν είναι ο Θεός των Πατέρων ημών, αφού αυτοί δια του δικού τους αιρετικού Βαλάμ κήρυξαν Θεό άνευ θείων ενεργειών. Η νεολαία τους, τα εγγόνια του Βαλάμ, κήρυξε τον θάνατο αυτού του Θεού τους, λέγοντας και γράφοντας στα πλακάτ. Πέθανε ο Θεός. Καλά του τα έλεγε του Βαλάμ ο δικός μας Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Φιλόσοφε, κηρύττει Θεόν ανενέργητον, άρα Θεόν ανύπαρκτον. Δεν αποτελούν λοιπόν Εκκλησία οι λεγόμενοι καθολικοί και γι' αυτό θεωρούμε και πιστεύουμε ότι είναι λανθασμένες οι εκφράσεις που λέγονται περί αυτών γραπτός και προφορικός καθολική Εκκλησία ή ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Οι Φραγκολατίνοι ούτε καθολικοί είναι, ούτε Ρωμοί είναι, ούτε πολύ περισσότερο είναι Εκκλησία. Επαναλαμβάνουμε ότι η Εκκλησία, αν μιλάμε για τη σωστή θεολογική της έννοια, είναι μία και αυτή είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε αυτήν ομολογούμε πίστη όταν κάθε φορά λέγουμε εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν. Είναι οι ετερόδοξοι μέλη της Εκκλησίας. Είναι λοιπόν φανερό ότι επισήμως από το 2014 ο Ρωμαιοκαθολικισμός δεν είναι Εκκλησία. Καταλήγει στο εμπεριστατωμένο άθρο του ο καθηγητής δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Ανωτάτου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Τελεγκίδης. Μας αναλύει με σαφήνεια τα προβλήματα που απορρέουν όταν η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία γίνεται δύο ή τρεις ή και περισσότερες. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί που ομολογούμε την πίστη μας με το σύμβολο της πίστεως, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τουλάχιστον όσα μας δίνει το ακόλουθο άρθρο. Πρωτίστως, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ως Ορθόδοξοι πιστεύουμε σύμφωνα με το σύμβολο της πίστεως της Νικαίας Κωνσταντινούπολεως εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν. Κατά την αδιάκοπη δογματική συνείδηση του πληρώματος της Ορθόδοξης Εκκλησίας
δηλαδή κατά την αυτοσυνειδησία της, η μία αυτή εκκλησία είναι η Ορθόδοξη. Η ομολογία του συμβόλου ότι η εκκλησία είναι μία σημαίνει πως αυτή είναι βασική ιδιότητα της ταυτότητάς της. Πρακτικώς αυτό σημαίνει ότι η εκκλησία δεν μπορεί να διαιρεθεί, να κομματιαστεί, επειδή αυτή είναι το μυστηριακό σώμα του Χριστού. Και ο Χριστός ως κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας ούτε πολλά σώματα μπορεί να έχει, ούτε και διαιρεμένο σώμα να κατέχει. Στο σώμα του Χριστού νικήθηκε και αυτός ο θάνατος. Έτσι, όποιος εντάσσεται στο σώμα του Χριστού και παραμένει ζωντανός σε αυτό με τα θεουργά μυστήρια και την αγαπητική τήρηση των εντολών, μεταβαίνει από τον βιολογικό θάνατο στην αιώνια και αίδια ζωή του Τριαδικού Θεού. Και όπως τα κλαδιά της Αμπέλου δεν μπορούν να ζήσουν και να καρποφορήσουν αν αποκοπούν από την Άμπελο, έτσι και ο αποκομμένος από την Εκκλησία πιστός ή και ολόκληρες κοινότητες πιστών, ανεξάρτητα από το αριθμητικό τους πλήθος, δεν μπορούν ούτε να υπάρξουν εν Χριστώ, ούτε να συστήσουν άλλη Εκκλησία. Η πίστη της Εκκλησίας είναι θεόπνευστη και αδιαπραγμάτευτη. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πίστη της, πολλές ή διηρημένες εκκλησίες δεν μπορούν να υπάρχουν, επειδή αποτελεί αντίφαση εν της όρης το μία και το πολλές ή το μία και το διηρημένη. Το διηρημένη αναιρεί στην πράξη την πίστη στην πραγματικότητα της εκκλησίας, που μόνο ως μία και αδιαίρετη μπορεί να κατανοηθεί με βάση την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία. Αποτελεί άρνηση της πίστεως, της εκκλησίας, άρνηση της ταυτότητος και της αυτοσυνειδησίας της, όταν κάποιος κάνει λόγο ενσυνείδητα για διαιρημένη εκκλησία. Έτσι, οι Ορθόδοξοι δεν έχουν κανένα ψυχολογικό πρόβλημα, κόμπλεξ, ταυτότητας, εξαιτίας της αποκοπής από το σώμα της εκκλησίας των δυτικών χριστιανών. Βεβαίως πονούν, προσεύχονται και ενδιαφέρονται για τη μετάνοια και την επιστροφή τους. Αποστολική πίστη. Ο Κύριος φυσεί το πνεύμα. Ο παρατουπατρός εκπορεύεται. Η δε της καινής ταύτης δισεβίας πατέρες, το πνεύμα φυσήν ο παρατουιού εκπορεύεται. Τρεις ου κλείσει τα ότα προς την υπερβολή της βλασφημίας ταύτης. Αυτή κατά των Ευαγγελίων ίσταται, κατά πάντων ομού των Αγίων Προφητών, Αποστόλων, Ιεραρχών, Μαρτύρων και αυτών των Δεσποτικών Φωνών. Η βλάσφημος αύτη και θεομάχος φωνή εξοπλίζεται. Η ένταξη και η παραμονή στο μυστηριακό σώμα του Χριστού την Εκκλησία δεν είναι απροϋπόθετη. Προϋποθέτει οπωσδήποτε τη χωρίς όρους αποδοχή και ομολογία της αποστολικής πίστεως, όπως αυτή ερμηνεύτηκε και οριοθετήθηκε από τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων της Εκκλησίας. Έτσι, όταν κάποιος πιστός, ανεξάρτητα από τη θεσμική θέση που έχει στο σώμα της Εκκλησίας ή σύνολα πιστών, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, παραβιάζουν εκ πεπιθήσεως την οριοθετημένη πίστη της Εκκλησίας, αποκόπτονται από το σώμα της. Κι αν είναι σε οποιοδήποτε ιερατικό αξίωμα, καθερούνται, ενώ οι λαϊκοί αφορίζονται, όπως προκύπτει από τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων. Τούτο σημαίνει ότι δεν μπορούν στο εξής να μετέχουν και να κοινωνούν στα μυστήρια της Εκκλησίας.
οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν εκπέσει από την Εκκλησία επισήμως τον 11ο αιώνα. Το 2014 εισήγαγαν στο σύμβολο της πίστεως την εσφαλμένη δογματική διδασκαλία τους για το Άγιο Πνεύμα, το γνωστό Φιλδιώκε. Σύμφωνα με τη διδασκαλία αυτή, το Άγιο Πνεύμα ως θείο πρόσωπο έχει την ύπαρξή του εκπορευτός και από τον Πατέρα και από τον Υιό. Η δογματική διδασκαλία των Ρωμαιοκαθολικών όμως ανατρέπει την αποστολική πίστη της Εκκλησίας στον Τριαδικό Θεό, αφού κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη το πνεύμα της αληθείας παρά του Πατρός εκπορεύεται. Άλλωστε, η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος δια του Προέδρου της Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, αναφερομένη στο σύμβολο της πίστεως, καθόρισε απαγορευτικά ότι ουδενή επιτρέπεται λέξην αμίψε των εγκυμένων, εκείσε ημίαν γούν παραδίνε συλλαβήν. Σε κανένα δεν επιτρέπεται να προσθέσει ή να αφαιρέσει ούτε μία συλλαβή από αυτά που διατυπώθησαν στο σύμβολο της πίστεως. Όλες οι επόμενες οικουμενικές σύνοδοι κατακύρωσαν τις αποφάσεις της Τρίτης Οικουμενικής. Είναι λοιπόν προφανές ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί κατ' επέκταση και οι Προτεστάντες που υιοθέτησαν το Φιλδιώκε έχουν εκπέσει από την αποστολική πίστη της Εκκλησίας. Είναι γι' αυτό περιττό να αφαιρέσουμε όλους τους μετέπειτα νεωτερισμούς στην πίστη εκ μέρους των δυτικών χριστιανών, όπως το αλάθητο του Πάπα, τα μαριολογικά δόγματα, το πρωτείο, την Χριστή Χάρη και άλλα. Η Αποστολική Διαδοχή. Ο Πάπας, αλλά και το σύνολο των Ρωμαιοκαθολικών επισκόπων, στερούνται την Αποστολική Διαδοχή. Επειδή στερηθέντες την Αποστολική Πίστη, ξέπεσαν από την Εκκλησία. Με την Αποστολική Πίστη συνδέεται αδιαίρετα και η Αποστολική Διαδοχή. Η Αποστολική Διαδοχή έχει ουσιαστικό περιεχόμενο μόνο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και προϋποθέτει οπωσδήποτε την Αποστολική Πίστη. Λέγοντας Αποστολική Διαδοχή, εννοούμε την αδιάκοπη συνέχεια της ηγεσίας της Εκκλησίας από τους Αποστόλους. Η συνέχεια αυτή έχει χαρισματικό χαρακτήρα και διασφαλίζεται με τη μετάδοση της πνευματικής εξουσίας των Αποστόλων στους επισκόπους της Εκκλησίας και δι' αυτών στους ιερείς. Ο τρόπος μεταδόσεως της πνευματικής αποστολικής εξουσίας στους επισκόπους γίνεται με τη χειροτονία. Εάν επομένως κάποιος επίσκοπος έχει λάβει με κανονικό εκκλησιαστικό τρόπο τη χειροτονία του και στη συνέχεια βρεθεί εκτός της Εκκλησίας εξαιτίας της εσφαλμένης πίστεως του, πάβει ουσιαστικά να έχει και την αποστολική διαδοχή, αφού αυτή έχει νόημα μόνο μέσα στο μυστηριακό σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Κατά συνέπεια, εάν κάποιος επίσκοπος ή και ολόκληρη τοπική εκκλησία, ανεξαρτήτως αριθμού μελών, εκπέσουν από την πίστη της Εκκλησίας, όπως αυτή εκφράστηκε αλαφύτως στις Οικουμενικές Συνόδους, πάβουν να έχουν οι ίδιοι την Αποστολική Διαδοχή, επειδή βρίσκονται ήδη εκτός της Εκκλησίας. Και αφού διακόπτεται η Αποστολική Διαδοχή, ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνεται λόγος για κατοχή ή για συνέχεια της Αποστολικής Διαδοχής στους εκπεσόντες από την Εκκλησία.
Με βάση τα παραπάνω, ο ίδιος ο Πάπας, αλλά και το σύνολο των Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων, στερούνται την Αποστολική Διαδοχή. Επειδή στερηθένται στην Αποστολική Πίστη, ξέπεσαν από την Εκκλησία. Κατά συνέπεια, λόγος για Αποστολική Διαδοχή εκτός της Εκκλησίας είναι λόγος ατεκμηρίωτος επιστημονικά. Είναι δηλαδή λόγος αθεολόγητος. Η ιεροσύνη και τα άλλα μυστήρια. Η ιεροσύνη στο πλαίσιο της Εκκλησίας είναι η ιεροσύνη του ιδίου του Χριστού, αφού ο ίδιος ο Χριστός τελεί τα μυστήρια της Εκκλησίας του δια των επισκόπων και ιερέων του. Η ιεροσύνη προϋποθέτει την αδιάκοπη συνέχειά της από τους Αποστόλους. Προϋποθέτει δηλαδή την Αποστολική Διαδοχή. Πρωτίστως όμως η ιεροσύνη προϋποθέτει τον Θεάνθρωπο Χριστό ως ιερουργό στο μυστηριακό σώμα του, την Εκκλησία. Σε τελευταία ανάλυση η ιεροσύνη του Χριστού υφίσταται στην Εκκλησία και παρέχεται από τον ίδιο τον Χριστό δια της Εκκλησίας του και για την Εκκλησία του. Αυτονομημένη ιεροσύνη και αυτονομημένα από την Εκκλησία μυστήρια δεν μπορούν να υπάρχουν. Η ιεροσύνη προϋποθέτει την αδιάκοπη συνέχειά της από τους Αποστόλους. Προϋποθέτει δηλαδή την Αποστολική Διαδοχή. Πρωτίστως όμως η ιεροσύνη προϋποθέτει τον Θεάνθρωπο Χριστό ως ιερουργό στο μυστηριακό σώμα του, την Εκκλησία. Σε τελευταία ανάλυση η ιεροσύνη του Χριστού υφίσταται στην Εκκλησία και παρέχεται από τον ίδιο τον Χριστό δια της Εκκλησίας του και για την Εκκλησία του. Αυτονομημένη ιεροσύνη και αυτονομημένα από την Εκκλησία μυστήρια δεν μπορούν να υπάρχουν. Είναι θεολογικά ακατανόητο να υποστηρίζεται ότι οι ετερόδοξοι Ρωμαιοκαθολικοί ή Προτεστάντες έχουν έστω και ένα μυστήριο, παραδείγματος χάρη το βάπτισμα. Το θεμελιώδες ερώτημα που πρέπει να τίθεται εδώ είναι: ποιος ιερούργησε το μυστήριο του βαπτίσματος? Πού βρήκε την ιεροσύνη ο ιερουργός? Ποιος του έδωσε την ιεροσύνη, αφού αυτήν την παρέχει μόνον η Εκκλησία? Και πού βρέθηκε η Εκκλησία στους ετεροδόξους, αφού αυτοί λόγω της εσφαλμένης δογματικής πίστεώς τους ξέπεσαν από την Εκκλησία? Η θεωρία των δύο πνευμόνων του Χριστού. Είναι όμως και βλάσφημη η παραπάνω ρωμαιοκαθολικής προέλευσης θεωρία περί των δύο πνευμόνων του Χριστού, όταν αυτή συμβαίνει να υιοθετείται από Ορθοδόξους. Η θεωρία αυτή έχει την πατρότητά της στον ρωμαιοκαθολικισμό. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, ο Χριστός έχει ως πνεύμονές του τον ρωμαιοκαθολικισμό και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα δυστυχώς η θεωρία αυτή υιοθετήθηκε και από πολλούς Ορθόδοξους ιεράρχες και λαϊκούς ακαδημαϊκούς θεολόγους, μάλλον αβασάνιστα. Και τούτο γιατί η θεωρία αυτή, κρινόμενη από Ορθόδοξη άποψη, όχι μόνο αθεολόγητη είναι, αλλά και κυριολεκτικά βλάσφημη. Στη φώτο βλέπουμε μαζική χειροτονία ρωμαιοκαθολικών ιερέων από τον Πάπα Βενέδικτο 16 στο Βατικανό τον Νοέμβριο του 2009. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διαφοροποιείται οντολογικά από το ρωμαιοκαθολικισμό για καθαρά δογματικούς λόγους. Έτσι, η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί ότι μόνο αυτή διασώζει τον χαρακτήρα της Εκκλησίας ως θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού. Ο Ρωμαιοκαθολικισμός έχει εδώ και 1000 χρόνια εκπέσει από την Εκκλησία του Χριστού. Άλλωστε,
επειδή η Εκκλησία κατά το σύμβολο της πίστεως είναι μία και ενιαία, είναι θεολογικά τελείως ακατανόητο να υπονοούνται σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία η Ορθοδοξία και ο Ρωμαιοκαθολικισμός ως οι δύο πνεύμονες του Χριστού, ως κάποια ισότιμα δηλαδή μέλη του σώματός του. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι τα άλλα μέλη του σώματος του Χριστού ή παραμένουν ακάλυπτα εκκλησιολογικώς ή καλύπτονται εκκλησιολογικά από άλλες, εκτός των δύο εκκλησίες. Κάτι τέτοιο όμως θα μας οδηγούσε ευθέως στην υιοθέτηση της προτεσταντικής εκκλησιολογικής θεωρίας των κλάδων, Branch Theory. Λέγοντας θεωρία των κλάδων, εννοούμε τη θεωρία των Προτεσταντών για την ταυτότητα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία κατά τους Προτεστάντες είναι η αόρατη κοινωνία των Αγίων. Οι διάφορες ιστορικές εμπειρικές εκκλησίες όλων των δογμάτων έχουν νομιμότητα και ισότητα υπάρξεως ως κλαδιά του ενός δέντρου της αόρατης Εκκλησίας. Η αόρατη Εκκλησία είναι η καθ' αυτό Εκκλησία, η οποία και ομολογείται στο σύμβολο της πίστεως. Κατά συνέπεια, καμία επιμέρους τοπική Εκκλησία οποιοδήποτε δόγματος δεν ενσαρκώνει τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Καμία τοπική Εκκλησία δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι κατέχει την πληρότητα της αποκαλυφθήσεως αλήθειας. Η νέα Εκκλησία του Χριστού είναι το συνολικό άθροισμα των επιμέρους θυμάτων της, δηλαδή των κατατόπους εκκλησιών όλων των δογμάτων, όσο και αν υποφέρουν δογματικά μεταξύ τους. Πράγμα τελείως απαράδεκτο από ορθόδοξη άποψη. Είναι όμως και βλάσφημη η παραπάνω ρωμαιοκαθολικής προέλευσης θεωρία περί των δύο πνευμόνων του Χριστού, όταν αυτή συμβαίνει να υιοθετείται από Ορθοδόξους και είναι κυριολεκτικά βλάσφημη επειδή εντάσσει στο άμωμο σώμα του Χριστού τον Ρωμαιοκαθολικισμό ως οργανικό μέλος του, ως ένα πνεύμονά του, τη στιγμή που ο Ρωμαιοκαθολικισμός θεσμικά πάσχει οντολογικώς ως πραγματικότητα εκτός του θεανθρωπίνου σώματος της Εκκλησίας. Αρχικά, ο όρος αδερφές εκκλησίες είναι αδόκιμος, έως απαράδεκτος. Αδόκιμος θεολογικά είναι όταν χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη σχέση μεταξύ των τοπικών ορθοδόξων εκκλησιών. Τελείως απαράδεκτος θεολογικά είναι ο όρος όταν χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τον οντολογικό χαρακτήρα της ορθόδοξης εκκλησίας και του ρωμαιοκαθολικισμού. Καταρχήν, ο όρος αδερφές εκκλησίες δεν είναι βιβλικά θεμελιωμένος, ούτε καν νομιμοποιημένος. Όταν ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στις διάφορες τοπικές εκκλησίες, δεν τις αποκαλεί αδερφές, ούτε υπονοεί ότι υπάρχει κάποια εκκλησία ως μητέρα αυτών των κατατόπους εκκλησιών. Έχει τη συνείδηση ότι η εκκλησία είναι μία και ότι αυτή έχει καθολικό χαρακτήρα με την έννοια της πληρότητας, της αληθείας και της ζωής της. Κεφαλή της οποίας είναι, όπως μας πληροφορεί, ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι, όταν απευθύνεται σε κάποια τοπική εκκλησία, έχει τη στερεότυπη έκφραση «Τη εκκλησία τη ούση εν παραδείγματος χάρη Κορίνθο». Τούτο σημαίνει ότι η φανέρωση της όλης της εκκλησίας μπορεί να γίνεται σε κάθε τόπο όπου υπάρχει η ευχαριστιακή κοινότητα των πιστών ή υπό τον επίσκοπό της. Είναι βεβαίως αυτονόητο ότι η ενότητα των κατατόπους εκκλησιών αυτών διασφαλίζεται με την κοινωνία μεταξύ τους στην αυτή πίστη, ζωή και εκκλησιαστική τάξη. Την ενότητα των τοπικών εκκλησιών εγγυάται στην πράξη η σύνοδος των επισκόπων τους. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι αφού και οι ομόφωνες τοπικές εκκλησίες στο πλαίσιο της Ορθοδοξίας δεν νομιμοποιούνται θεολογικά όταν ονομάζονται αδερφές, πολύ περισσότερο δεν υπάρχει θεολογικό εκκλησιολογικό υπόβαθρο για να ονομάζονται αδερφές εκκλησίες.
η Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Ρωμαιοκαθολικισμός. Ωστόσο, άλλωστε, ο Ρωμαιοκαθολικισμός δεν μπορεί να ονομάζεται κατά κυριολεξία Εκκλησία μετά το 2014. Επειδή από τότε υφίστανται πνευματικό γι' αυτό τα επιτήμια των Οικουμενικών Συνόδων, με συνέπεια την έκπτωση από το θεανθρώπινο σώμα. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η άρση των παραπάνω επιτημίων δεν μπορεί να γίνει από κανένα θεσμικό πρόσωπο της Εκκλησίας, όσο ψηλά και αν βρίσκεται στην εκκλησιαστική ιεραρχία, παρά μόνο από Οικουμενική Σύνοδο. Αλλά και τούτο μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που αρθούν προηγουμένως οι δογματικοί λόγοι, στους οποίους ουσιαστικά οφείλεται η έκπτωση του Ρωμαιοκαθολικισμού από την Εκκλησία. Είναι λοιπόν φανερό ότι επισήμως από το 2014 ο Ρωμαιοκαθολικισμός δεν είναι Εκκλησία. Τούτο πρακτικό σημαίνει ότι δεν έχει την ορθή αποστολική πίστη και την αποστολική διαδοχή. Δεν έχει την άκτη στη χάρη και κατ' επέκταση δεν έχει τα θεουργά μυστήρια που καθιστούν το θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας κοινωνία θεώσεως του ανθρώπου. Και επειδή η Εκκλησία δεν μπορεί παρά να είναι και να παραμένει έως της συντέλειας μία και αδιαίρετη, κάθε χριστιανική κοινότητα εκτός της Ορθοδόξης Εκκλησίας είναι απλά αιρετική. Προστεί ο διάλογος. Πατρός Γεωργίου Μεταλληνού, ομοτήμου καθηγητού Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τις τελευταίες δηλώσεις του Urbi et Orbi, ο Πάπας Βενέδικτος 16ος δεν μας ευνηδίασε, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που διακηρύσει την εκκλησιολογική συνείδηση του παπισμού. Το ίδιο είχε πράξει και πέρυσι, πριν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, προσκεκλημένος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και ποιες είναι οι δηλώσεις αυτές που με απόλυτη ομοφωνία δημοσίευσε ο ελλαδικός και παγκόσμιος τύπος? Η Ρώμη διεκδικεί την ταυτότητα της μοναδικής πραγματικής Εκκλησίας του Χριστού στον κόσμο, χωρίς να είναι πρόθυμη να απαρνηθεί στο ελάχιστο την πεποίθησή της αυτή. Αναγνωρίζει μεν ότι υπάρχουν και εκτός της Καθολικής Εκκλησίας πολλά στοιχεία καθαγιασμού και αληθείας, αλλά ο παπισμός είναι η μόνη αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, όχι η Ορθόδοξος Εκκλησία, είναι μεν εκκλησίες, αλλά πάσχουν από ένα έλλειμμα, μη αναγνωρίζοντας τον Πάπα ως διάδοχο του Αποστόλου Πέτρου. Αρνούμενες δηλαδή ή μη δεχόμενες ακόμη το παπικό πρωτείο που θεμελιώνεται στην περί Πέτρου παπική διδασκαλία. Όταν αυτά δεν τα λέγει ένας οποιοδήποτε πάπας, αλλά ο σημερινός που είναι σπουδαίος ρωμαιοκαθολικός δογματολόγος, το πράγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Έχουμε εισέλθει η Ορθόδοξη σε διάλογο με τον παπισμό, ο οποίος διάλογος μάλιστα ανανεώθηκε τελευταία με τη συγκατάθεση των οικουμενιστών μας, που δέχονται στην πράξη τις δηλώσεις του Πάπα. Άρα, προχωρούμε με βάση τη φιλοσοφική αρχή της λήψεως του ετουμένου, κάτι που σημαίνει την εκ μέρους μας ελληματική πράγματι συμμετοχή όσον αφορά στην δική μας αυτοσυνειδησία και το εκκλησιαστικό αυτοσυναίσθημά μας. Με μειωμένο αυτοσυναίσθημα και αναγνώριση του εκκλησιαστικού ελλείμματος μας, αδικούμε και αρνούμεθα την Ορθοδοξία των Αγίων μας όλων των αιώνων, συνομολογώντας σιωπηρά την κατά τον Πάπα μη πληρότητα της Εκκλησίας μας. Πόσο μάλλον όταν ο Πάπας δεν παραλείπει να προσθέσει, ο διάλογος δεν μπορεί να είναι μια αφορμή για να προσαρμόσει ή να μαλακώσει αυτό που πιστεύει ότι είναι ο παπισμός. Καμία διάθεση δηλαδή υποχωρήσεως εκ μέρους του. Το αστείο εδώ και τραγικό συνάμα είναι ότι οι οικουμενιστές πειμενάρχες μας μας διαχειρίζουν ότι μετέχουμε στους θεολογικούς διαλόγους για να διαφωτίσουμε
και διδάξουμε τους ετεροδόξους. Στη φωτογραφία ο Μητροπολίτης Περγάμου και ο Ιωάννης στην Παπική Λειτουργία Βατικανό 2006. Βέβαια, η χάρη του Θεού πολλά πράγματα μπορεί να μεταβάλει οδηγώντας σε ανατοποθετήσεις και τελικά στη μετάνοια. Δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα. Ούτε βοηθούν την ενεργοποίηση της Θείας Χάριτος μέσα μας η δουλική συμμετοχή στο διάλογο και οι χαλαρές αντιδράσεις που απλώς επιβεβαιώνουν την πολύ γνωστή στο Βατικανό η τοπάθεια και αδυναμία μας. Δεν θα ήταν λογικό να λεχθεί με αξιοπρέπεια και αγάπη για την αλήθεια στον Πάπα ότι εφόσον γίνονται παρόμοιες δηλώσεις, η συμμετοχή μας στο διάλογο είναι μάταιη και συνιστά απρίορη παραδοχή του παπικού πρωτίου και της μοναδικότητας της Λατινικής Εκκλησίας. Το πρόβλημα συνεπώς δεν είναι ο Πάπας που μέσα σε ένα παραλήρημα εξουσιαστικής υπεροψίας συνεχίζει τις ίδιες παπικές διακηρύξεις και για επίδειξη δυνάμεως στο εσωτερικό του παπισμού και για την ανάκτηση του αμφισβητουμένου κύρους της Παποσύνης. Το πρόβλημα είμαστε εμείς και κυρίως οι βασικά υπεύθυνοι, οι ποιμένες. Στο σημείο αυτό και εις μνημόσυνον του αισθάνομαι την ανάγκη να μισθώ του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ όταν ρωτούσε εμάς τους κατ' επάγγελμα θεολόγους των Πανεπιστημίων: είναι Εκκλησία το Βατικανό? Παρά τα όσα αρνητικά θα μπορούσε κάποιος να προστάψει στον τέος Αρχιεπίσκοπο, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι την πίστη δεν την έβλαψε. Εθυμούμε μάλιστα τη σύνεση που επέδειξε το 1993 μετά την ουνητική απόφαση του Μπαλαμάν, την οποία η Εκκλησία της Ελλάδος τότε δεν είχε προσυπογράψει. Ο μακαριστός Παπαγιάννης Ρωμανίδης έλεγε στα τελευταία χρόνια της ζωής του: από τώρα και στο εξής το πρόβλημα θα είναι οι δεσποτάδες μας. Ποια πίστη έχουν, αυτό το πράγμα, αυτό το ζούμε όλοι μας. Πολλές φορές μου έρχεται στη μνήμη ο λόγος του Αποστόλου Παύλου στις Πράξεις 20,18 για λύκους βαρύς που θα διεισδύσουν στο εκκλησιαστικό σώμα, μη φιδόμενοι του ποιμνίου, και όλοι οι ερμηνευτές, παλαιότεροι και νεότεροι, ταυτίζουν τους λύκους αυτούς με τους αιρετικούς. Και πολύ ορθά, δεν είναι παρά ψευδοποιημένες που θα εμφανίζονται με το ένδυμα του ποιμένους, ενώ στην ουσία θα είναι λύκοι και μάλιστα βαρύς, δηλαδή τυραννικοί και σκληροί. Βαρύτητα όμως ερμηνευτικά είναι η φράση του στίχου 30 και εξ ημών αυτών παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος και το χαλεπότερον ότι αυτούς τούτους εξ αυτών αναστήσεστε, λέγει ο Κεσφόδρα έστι βαρύ όταν και εφήβιος ο πόλεμος. Η ιστορική πραγματικότητα δείχνει ότι ο Απόστολος δεν μιλούσε μόνο για την εποχή του. Είναι δυνατόν λοιπόν μετά από αυτά ο Ορθόδοξος Επίσκοπος να θέλει το ερώτημα: άλλαξε τίποτα στην Ορθοδοξία με το που ήρθε ο Πάπας? Εννοούσε τη μέλεσή του στην Ελλάδα το 2001. Αντιδρώντος τότε, αναγκαστήκανε να δηλώσουμε δημόσια. Τι άλλο ήθελε ο Πάπας? Τα πήρε όλα και έφυγε. Ποια ήσαν αυτά τα όλα? Απλούστατα, η υποδοχή και αναγνώρισή του ως γνησίου επισκόπου της Εκκλησίας του Χριστού. Παρά τα παπικά δόγματα, πρωτείο, αλάθητο και το παπικό κοσμικό κράτος που αφαιρούν κάθε δυνατότητα στον παπισμό να εμφανίζεται και να διεκδικεί τον χαρακτηρισμό Εκκλησία, δεν είναι δυστυχώς μόνο η απουσία θεολογικών προϋποθέσεων ή η υπόταξη και το θάψιμό τους σε οποιασδήποτε συμπατικότητες ή ενδοκοσμικές και αντιχριστιανικές προσδοκίες που μας κάνει να διαμαρτυρόμεθα.
είναι κυρίως η τόσο εύκολη απεμπόληση της πίστης των Αγίων μας, όλων των αιών, χωρίς την οποία σωτηρία δυνατότητα θεώσεως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι ποιμένες ενεργούν με τη συνείδηση και καταστροφική διάθεση των λύκων, των πράξεων, κατασφαλάζοντας πνευματικά οι ίδιοι το ποίμνιο που ο Κύριος τους ενεπιστεύει. Υπάρχει όμως και κάτι πρακτικά χειρότερο. Οι δυτικοί γνωρίζουν τις αδυναμίες μας και τον τρόπο σκέψεώς μας. Και γι' αυτό δεν ανησυχούν. Όλα τα βλέπουν δικά τους. Και πρώτου διαλόγου, που όπως γίνεται δεν είναι παρά επανάληψη ή συνέχεια της ουνητικής ψευδοσυνόδου της Φλωρεντίας, 1439, επιτέλους, ό,τι δεν πέτυχε ο παπισμός στη διάρκεια της δουλείας λατινοφραγκικής και οθωμανικής με τις πιέσεις, να επιβάλλει δηλαδή την απόφαση της Φλωρεντίας, το επιτυχάνει σήμερα με τη συγκατάθεση των ιδίων των ποιμένων, των ίδιων των ποιμένων. Τότε μας ταιριάζει ο χαρακτηρισμός των πολιτικά γρεκύλων από τον μακαρίτη ποιητή μας Κωστή Παλαμά. Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες Ιώσα, ραγιάδες έχεις, μάνα γη, σκυφτούς για το χαράτσι, κούφιοι και οχνοί καταφρονάν τη θεία τραχιά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσι. Τηρουμένων των αναλογιών, αυτό ισχύει για τους οικουμενιστές ποιμένες της εποχής μας. Των παπικών περίγελα καταντούν και των πατέρων μας παλιάτσι. Υπάρχει κάτι χειρότερο και απαισιότερο από αυτό? Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας οδηγήσει στη μετάνοια με τους τρόπους που Αυτός γνωρίζει. Επιφυλάξεις της Ιεράς Συνόδου για την πορεία του διαλόγου με τους παπικούς. Επιστολή της Ιεράς Συνόδου προς τον Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζιζιούλα. 2 μόλις μήνες πριν την 11η Σύνοδο της Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου στη Ραβένα, ο Πάπας Βενέδικτος, προκαταλαμβάνοντας και καθοδηγώντας τον διάλογο, αναγνωρίζει στην Ορθόδοξη Εκκλησία εκκλησιολογικό έλλειμμα. Το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος, που με επιστολή της στον Συμπρόεδρο της Μικτής Επιτροπής Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ιωάννη, εξέφρασε τις επιφυλάξεις της, ζητώντας αυτές να ληφθούν υπόψη στο διάλογο της Ραβένας. Από το κείμενο που εγκρίθηκε στη Ραβένα προκύπτει ότι οι επιφυλάξεις της Ιεράς Συνόδου ή δεν ετέθησαν ή απορρίφθηκαν κατά τον διάλογο. Στη συνέχεια παραθέτουμε την επιστολή προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ιωάννη. Αριθμός πρωτοκόλλου 3512. Αριθμός διεκπαιρεώσεως 2159. Αφήνιση 8 Οκτωβρίου 2007. Προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ιωάννη, Συμπρόεδρο της Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξης Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Σεβασμιότατε ε Χριστώ αδερφέ, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, μετά την δημοσίευση του κειμένου απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν ορισμένες όψεις γύρω από τη διδασκαλία Παιδιεκκλησίας, το οποίο προσυπέγραψε και ο Πάπας Ρώμης 29 Ιουνίου 2007, τας εκφρασίσας επιφυλάξεις και κατόπιν εισηγήσεως της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, σχετικώς προς ορισμένας εκκλησιολογικάς θέσεις του Οσάνου Κειμένου, απεφάσισε εν τη συνεδρία αυτής της 5ης Οκτωβρίου ενεστώτος έτους ή να απευθυνθεί προς την ημετέρα της Ενωσμιότητα,
ως συμπρόεδρο της Μεικτής Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, προκειμένου να επισημάνει ορισμένες επιφυλάξεις ως προς τις εκκλησιολογικές αντιλήψεις του ως ήρητη κειμένου. Οι σας απαντήσεις αναφέρονται τα εξής. Πρώτον, η μόνη ανηθινή εκκλησία η οποία διατηρεί τα γνήσια στοιχεία τα οποία καθόρισε ο Χριστός για την εκκλησία είναι η Καθολική Εκκλησία. Αυτή είναι η πραγματική και η ορατή εκκλησία εντός της ιστορίας, η οποία ιδρύθη υπό του Χριστού επί της γης. Η Καθολική Εκκλησία είναι η μία και μοναδική εκκλησία. Δεύτερον, η Καθολική Εκκλησία υφίσταται εις την εκκλησία εκείνη η οποία διοικείται υπό του Διαδόχου του Πέτρου και των Επισκόπων, οι οποίοι ευρίσκονται εις κοινωνία μετ' αυτού. Γάμα, η εκκλησιαστική αποκλειστικότης, η οποία οδηγεί εις την εκκλησιαστική αξιολόγηση όλων των άλλων εκκλησιών, οι επίσκοποι των οποίων δεν ευρίσκονται εις κοινωνία μετά του Διαδόχου του Πέτρου, συνεπάγεται ότι οι εκκλησίες αυτές έχουν εκκλησιολογικό έλλειμμα. Επιπλέον, συγκεκριμένες απαντήσεις τολμούν να χαρακτηρίσουν τα εκκλησίες αυτές ως εκκλησίες ιδιαιτέρας ή τοπικάς, έστω και αν αναγνωρίζουν εις αυτάς την εγκυρότητα των μυστηρίων των και την ύπαρξη της αποστολικής διαδοχής. Τέταρτον, ο όρος «σουσίστε μέλα» υφίσταται επί τον οποίο θεωρούν κατά περιεχόμενον ισχυρότερο του όρου είναι, εκφράζει αφενός την πλήρη ταύτιση της Εκκλησίας του Χριστού με την Καθολική Εκκλησία μέσα εις η ιστορία και αφετέρου την μοναδικότητα της Καθολικής Εκκλησίας εις την Καθολική Εκκλησία. Δηλαδή υπάρχουν πάντα τα στοιχεία εκείνα τα οποία την καθιστούν μέσα εις η ιστορία ως κοινωνία πνευματική και ορατή, με αποκλειστικών όρων αναφοράς και κοινωνίας τη σχέση του Διαδόκου του Πέτρου με τους επισκόπους της εκκλησίας αυτής. Ενώ εις τις άλλες εκκλησίες αναγνωρίζεται απλώς η ύπαρξη κάποιων μόνο στοιχείων εκκλησιαστικότητος. Έψιλον, η κοινωνία των επισκόπων μετά του Διαδόχου του Πέτρου καθορίζεται ως η ουσιαστική προϋπόθεση με την οποία οριοθετούνται και όλες οι εκκλησιαστικές δομές και περιγράφονται εσωτερικές αρχές και όροι διεκάστην ιδιαίτερα εκκλησία αλλά και δια την Καθολική Εκκλησία. Η μη επίτευξη της κοινωνίας αυτής αποτελεί το εμπόδιο δια την μη φανέρωσή της μέσα εις την ιστορία εκάστης εκκλησίας ως εκκλησίας. Με βάση αυτή την αρχή κατανοείται και η έννοια αυτής ταύτης της καθολικότητας της εκκλησίας. Όλες αυτές οι εκκλησιολογικές αναφορές των απαντήσεων, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος θεωρεί ότι Α είναι ανακόλουθη προς τα επίσημα και κοινά κείμενα της Μεικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ιδιαίτερα δε προς το κείμενο του νέου Βαλάμου 1988, αλλά και εις αναφορά προς το υποδιαπραγμάτευση κείμενο της Μόσχας 1990, Βελιγράδι 2006 και Ρώμης 2007. Β. Χρήζει περαιτέρω θεολογικής αναλύσεως και προσδιορισμού ως προς το θεολογικό του περιεχόμενο από μέρους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ο όρος Καθολική Εκκλησία, η σχέση προς το πρωτείο του Επισκόπου της Ρώμης ως Πατριάρχου της Δύσης. Άλλως, η υποφόσκουσα ανακολουθία και ανακρίβεια θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα εις την ελλοντική πορεία του συγκεκριμένου θεολογικού διαλόγου, ως και κατά το παρελθόν, με ανάλογα θέματα κείμενων Μπάλαμαντ, Γάμα, ο μόνος τρόπος θεολογικής προσεγγίσεως και εμπαθήσεως του όρου Καθολική Εκκλησία εν σχέση και αναφορά προς το λειτουργήμα του Διαδόκου του Πέτρου είναι ο θεολογικός διάλογος. Χωρίς όμως η συμμετοχή εις αυτόν να συνεπάγεται και την αποδοχή της εκφρασής εις τας εν λόγω απαντήσεις θεωρίας της ελληματικής εκκλησιολογίας, της εκκλησιολογικής αποκλειστικότητος και της μοναδικότητος.
Δι' όλους αυτούς τους ουσάνων λόγους, η Ιερά Σύνοδος θεωρεί ως απαραίτητο προϋπόθεση και πρώτης ολοκληρώσεως της θεολογικής επεξεργασίας του επιμελέτη κειμένου να διευκρινιστούν οι ως άνω θεολογικοί όροι εκ μέρους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Τα αυτά γνωρίζοντας και η μετέρα Σεμπασμιώτικη ως Ορθοδόξο Προέδρο της Μικτής Θεολογικής Επιτροπής Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, παρακαλούμε όπως γνωστοποιήσετε εις τον διάλογο συμμετεχούσας αντιπροσωπείας των κατατόπους Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών τας εν λόγω επιφυλάξης της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος επί του εν λόγω κειμένου και θέσετε αυτάς υπόψη των εκπροσώπων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κατά τας προσεχής ελαβένα συνεδρίας της Μικτής Επιτροπής Διαλόγου κατά τας οποίας θα συζητηθώσει θέματα εκκλησιολογικά. Επειδή τούτης, κατασταζόμενη την μετέρα συμπασμιότητα εν κυρίω διατηρούμενη με τ' αγάπης, του μακαριωτάτου Προέδρου απουσιάζοντος, ο νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Προκόπιος, προεδρεύων ο αρχιγραμματεύς Αρχιμαντρίτης Κύριλλος Νησιακούλης. Το κείμενο της Ραβένας και το κροτείο του Πάπα του Παναστιολογιωτάτου Αρχιμαντρίτου Γεωργίου Καρτσάνη, καθηγητού Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Η παραδοχή πρωτίου δικαιοδοσίας επί της καθόλου εκκλησίας, δηλαδή το να είναι ένας επίσκοπος κεφαλή καταρχήν όλης της εκκλησίας, έστω επιφορτισμένος με ένα ρόλο διακονίας, είναι βλασφημία κατά το προσώπου του Χριστού ως μοναδικής κεφαλής του σώματος της εκκλησίας. Το πρωτίο της δικαιοδοσίας συνιστά ανατροπή της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας, σύμφωνα με την οποία υπεράνω πάντων των επισκόπων είναι η Οικουμενική Σύνοδος. Στην γιώτα συνέλεσή της στη Ραβένα, Οκτώβριο 2007, η Διεθνής Μικτή Θεολογική Επιτροπή για τον Διάλογο Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών υποστηρίζει ότι έθεσε σταθερό έρευνα διαμελλοντική συζήτηση του ερωτήματος του Πρωθύου επί του Παγκοσμίου Επιπέδου εν τη Εκκλησία. Κείμενο της Ραβένας, παράγραφος 46. Πρώτον, το σταθερό έρευνα, όπως προκύπτει από τις 46 παραγράφους του ανωτέρου κειμένου, είναι η παραδοχή ότι κατά την πρώτη συνδιετία, πριν από το οριστικό σύγκλημα του 1054, ο επίσκοπος της Ρώμης αναγνωρίζεται ο πρώτος μεταξύ των πέντε πατριαρχών στο πλαίσιο της καλώς λειτουργούσης τότε συνοδικότητος. Προαναγγέλλεται η περαιτέρω συζήτηση περί του Πρωθύου ως εξής. Το ερώτημα περί του ρόλου του επισκόπου Ρώμης εν την κοινωνία πασών των εκκλησιών παραμένει προς μελέτη εις μεγαλύτερο βάθος. Ποια είναι η συγκεκριμένη λειτουργία του επισκόπου της πρώτης καθέδρας εν μία εκκλησιολογία κοινωνίας και υπό το πρίσμα όσων περί συνομικότητας και αυθεντίας έχουμε αναφέρει εν το παρόν διαγράφω. Πώς θα ήταν δέον να νοείται και να βιούται η διδασκαλία της πρώτης και της δευτέρας Βατικανής Συνόδου επί του Παγκοσμίου Πρωτίου υπό το φως της εκκλησιαστικής πρακτικής κατά την πρώτη χιλιετία. Τα αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα δια των ημέτερων διάλογων και δια της ημετέρας ελπίδας περί αποκαταστάσεως της πλήρως μεταξύ ημών κοινωνίας. Παράγραφος 45. Η σοβαρότηση του θέματος είναι προφανής. Πού προβλέπεται να καταλήξει ο διάλογος? Η εκτίμηση του διεθνούς τύπου Le Figaro 15/11/2007, The Times 16/11/2007, κυρίως όμως του Ιταλικού, είναι ότι τα πράγματα οδηγούνται προς ένωση των εκκλησιών με αναγνώριση του Παπικού Πρωτίου επί θυσία, ενδεχομένως κάποιων προνομίων του Πάπα. Η Δύση με συγκρατημένη αισιοδοξία περιμένει την ένωση Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων επί τη βάση της αρξαμένης συμφωνίας. Στην καθημάς Ορθόδοξη Ανατολή υπάρχει επιφυλακτικό της και αγωνία. Διερωτάται ο πιστός λαός, θα διαφυλαχθεί άραγε ανώθετος η Ορθόδοξη πίστης? Σε πρόσφατο άρθρο μας είχαμε επισημάνει ότι ο διάλογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, όπως μέχρι τώρα εξελίσσεται, δείχνει να οδηγεί σε ουνητικού τύπου ένωση και μάλιστα βάσει σχεδίου που έχει εκμονήσει το Βατικανό. Είχαμε εκφράσει την ελπίδα ότι οι Ορθόδοξοι δεν θα υποκύψουν στις προαιώνιες παπικές αξιώσεις, δεν θα αμνηστεύσουν την ουνία, δεν θα αναγνωρίσουν στον Πάπα κάποια μορφή πρωτίου
εξουσίας και παγκοσμίου δικαιοδοσίας. Ούτε θα δεχθούν να συνεργαστούν στους βατικάνιους σχεδιασμούς για ένωση που άμεσα ή έμεσα θα παραθεωρεί την ακαινοτόμη του ορθόδοξου πίστη. Πού όμως οδηγεί το κείμενο της Ραβένας? Υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύουν ότι το κείμενο της Ραβένας επιβεβαιώνει τους φόβους ότι οι Ορθόδοξοι υποχωρούν στις παπτικές αξιώσεις. Οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτον, το κείμενο ομιλεί για ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Δεν πρόκειται για τεχνικό όρο του οποίου χρησιμοποίησης ή χρησιμοποίησης θα διευκόλυνε τον διάλογο. Αντιθέτως, του έχει δοθεί πλήρες θεολογικό περιεχόμενο, έτσι ώστε ο διάλογος να γίνεται με την προϋπόθεση ότι η ρωμαιοκαθολική εκκλησία είναι αληθινή ορθοδοξούσα εκκλησία. Η ορθόδοξη αντιπροσωπεία στο σημείο αυτό έχει υποχωρήσει ανεπίτρεπτα με το κείμενο του Μπάλαμαν 1993. Είχε αναγνωρίσει την ρωμαιοκαθολική εκκλησία ως εκκλησία με την πλήρη σημασία του όρου. Και από τις δύο πλευρές αναγνωρίζεται ότι αυτό που ο Χριστός ενεπιστεύτη στην εκκλησία του, ομολογία της αποστολικής πίστεως, συμμετοχή στα ίδια μυστήρια, προπάντων στη μοναδική ιεροσύνη που τελεί τη μοναδική θυσία του Χριστού, αποστολική διαδοχή των επισκόπων, δεν δύναται να θεωρείται ως η ιδιοκτησία της μίας μόνον από τις εκκλησίες μας. Τρίτον, πρόκειται για ουσιαστική υποχώρηση από την πιο θεμελιώδη και αφετηριακή βάση των θεολογικών διαπραγματεύσεων. Ενώ δηλαδή οι ρωμαιοκαθολικοί, όταν αναγνωρίζουν ορισμένα συστατικά στοιχεία της Εκκλησίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έγκυρα μυστήρια και αποστολική διαδοχή, μένουν πιστοί στην εκκλησιολογία της Β' Βατικανίου. Οι Ορθόδοξοι παρετούνται από τη διαχρονικώς μαρτυρουμένη υπό εγκρήτων πατέρων και συνόδων πίστη μας, ότι λόγω των αιρετικών δογμάτων η Εκκλησία της Ρώμης απεκόπη από το σώμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Δεν έχει τα στοιχεία που την καθιστούν αληθή Εκκλησία Χριστού και πλέον είναι αιρετική Εκκλησία. Διστάζουν να εκφράσουν ακόμη και την ιστορική διαπίστωση, όπως την διατύπωσε ο Άγιος Μάρκος, ο Ευγενικός, προχρόνων πολλών. Απεσχίσει τη Δυτική Εκκλησία της Ρώμης, θαμέν, το περιόνιμον άθροισμα εκ της των εταίρων τεσσάρων αγιωτάτων πατριαρχών κοινωνίας αποσκηνιστέν εις έθι και δόγματα της Καθολικής Εκκλησίας και των Ορθοδόξων Αλότρια. Τα δε των Ορθοδόξων Αλότρια πάντως αιρετικά. Δίτα. Αλλά και αυτή την κακώς γενωμένη αλληλοαναγνώριση υπερκέρασε η οδηγία του Βατικανού τον Ιούλιο του 2007 με τις γνωστές απαντήσεις, με τις οποίες ο Πάπας Βενέδικτος Ιωδεσιματά χαρακτηρίζει ελληματικές τις ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες, επειδή δεν έχουν κοινωνία με τον διάλογο του Πέτρου. Σύμφωνα με την οδηγία, η αληθινή εκκλησία του Χριστού υφίσταται μόνο στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Αξιοσημείωτο είναι ότι η οδηγία δόθηκε λίγους μήνες πριν από τη συνέλευση της Ραβένας, το οποίο κατά την εκτίμησή μας σημαίνει ότι το Βατικανό χαράσει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθήσει ο διάλογος. Και η γραμμή είναι ο ρωμαιοκεντρικός οικουμενισμός, όπως τον προσδιορίσε η Β' Βατικάνιο Σύνοδος. Το επιβεβαιώνει το ίδιο το κείμενο της οδηγίας του Βατικανού, αλλά το επισημαίνει και ο σεβασμιότατος επίσκοπος πρώην Ταχουμίου και Ερτζεγοβίνης, Αθανάσιος Γεύτσιτς. Το κείμενο αυτό, οι απαντήσεις, φανερώνει την επιμονή του Πάπα Ράτσιγκερ να δείξει το πραγματικό πρόσωπο του ρωμαιοκαθολικού οικουμενισμού του, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό που λέγει ο Πάπας, αλλά αυτό που πιστεύει και κάνει. Τον έντονο προβληματισμό της για την Οσάνο Παπική Οδηγία εκφράζει και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον Ορθόδοξο Συμπρόεδρό της, της Μικτής Επιτροπής του Διαλόγου Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Περγάμου, κ. Ιωάννη, με την επιστολή της υπό ημερομηνία 8 Δεκάτου 2007. Η υποσημείωση της παραγράφου 1 του κειμένου της Ραβένας, καρπός πιθανότατα της διαμαρτυρίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακολουθεί δυστυχώς το πνεύμα της παπικής οδηγίας. Σε αυτή την υποσημείωση, οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι, παρότι διαβεβαιώνουν ότι η χρησιμοποίηση του όρου Εκκλησία δεν υπονομεύει την αυτοσυνειδησία της Ορθοδόξης Εκκλησίας ως της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δεν καταθέτουν εντούτοις το επίσης βασικό στοιχείο της αυτοσυνειδησίας της, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία
δεν παραδέχεται ότι στη Ρώμα η Καθολική Εκκλησία υφίσταται η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι χαρακτηριστικό και αποτελεί έλεγχο της ατολμίας των Ορθοδόξων αντιπροσώπων το γεγονός ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί εδήλωσαν την ίδια συνάφεια ότι δεν αναγνωρίζουν παρά μόνο στοιχεία της αληθινής Εκκλησίας έξω από την Ρωμαιοκαθολική κοινωνία. Είναι σαφές ότι το κείμενο της Αβένας οφείλει να αναγνωρίσει, να αναγνωστεί και ερμηνευτεί υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωμαιοκαθολική πλευρά μένει πιστή και αμετακίνητη στα παπικά δόγματα. Γάμα, οι αναφορές του κειμένου της Αβένας στην αποστολική πίστη, στα εισαγωγικά μυστήρια, στην ιεροσύνη, στην ευχαριστία και στην αποστολική διαδοχή γίνονται με τόση φυσικότητα για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ώστε να νομίζει κανείς ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σε όλα αυτά τα σημεία ορθοδοξή. Αλλά διερωτώμαθα μαζί με τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, πόθε νουν ημίν ανεφάνισαν εξέφνης όντες ορθόδοξοι, οι δια το σού των χρόνων και υπό το σού των πατέρων και διδασκάλων κρυφέντες αιρετικοί? Πράγματι, πότε οι Ρωμαιοκαθολικοί έδωσαν σαφείς ενδείξεις ότι απέβαλαν τις γνωστές ετεροδιδασκαλίες τους? Αντιθέτως, μάλιστα, έχουν δώσει καλώς τεκμηριωμένες αποδείξεις επιμονής σε αυτές. Πώς έχουν την αποστολική πίστη, εφόσον το φιλεόγδε ικτιστή χάρις, το πρωτείο ως προνόμιο παγκοσμίου δικαιοδοσίας, το αλάθητο, η άσπυρο σύνηση της Οτόκου και άλλα, αποτελούν ακόμη βασικά και αδιαπραγμάτευτα δόγματά τους? Πώς έχουν έγκυρα εισαγωγικά μυστήρια, βάπτισμα, χρίσμα, ιεροσύνη και ευχαριστία, εφόσον κατά τον Άγιο Μάρκο έχουν αποσχιστεί από την Καθολική Εκκλησία του Χριστού? Άλλωστε, τελεί ενισχύει επικυρωμένος από την Πεθέκτη Οικουμενική Σύνοδο ο πρώτος κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου, ότι οι της Εκκλησίας αποστάντες ουκ έτσι έσχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Επ' αυτούς επέλειπε καλή μετάδοση το διακοπίνε την ακολουθία. Απαραγέντες, λαϊκοί γενόμενοι, ούτε του βαφτίζουν ούτε του χειροτονίν είχουν εξουσία, ούτε οι δύναν το χάρη Πνεύματος Αγίου παρέχειν εις αυτή εκπεπτόκαση. Πολλό μάλλον, εφόσον δεν πρόκειται εδώ για εξοικονόμηση επιστρεφόντων από τον λατινισμό στην ίση της Καθολικής Εκκλησίας, αλλά για επιβεβαίωση εκ μέρους της Ορθοδόξης Εκκλησίας των λατινικών ετεροδιδασκαλιών, πόσες επίσης έχουν αποστολική διαδοχή, εφόσον κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο η Ορθοδοξία του Φρονήματος βεβαιώνει την αποστολική διαδοχή και η ετεροδοξία την καταλύει? Το μεν γαρ ομόγνωμον και ομόφρονον, το δε αντίξωρον και αντίθρονον, και η μεν προσυγορίαν η δε αληθίαν, αλήθειαν έχει διαδοχής, γράφει ο Θείος Γρηγόριος. Τέταρτον, στο κείμενο της Ραβένας αναπτύσσονται δύο σημαντικές πτυχές του θεσμού της Εκκλησίας, η συνοδικότης και η αυθεντία. Συμφωνήθηκε παράγραφος 40-41 ότι το εκκλησιολογικό περιεχόμενο της συνοδικότητος και της αυθεντίας διώθηκαν από κοινού Ορθοδόξους κατά την πρώτη χιλιετία της ζωής της Εκκλησίας σε Ανατολή και Δύση. Όμως, όσο κι αν θέλουμε να θεωρήσουμε θετική τη συμφωνία αυτή, δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε η διευκρίνηση της ίδιας παραγράφου. Διαφωνούσι παρά τα αυτά, Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί, επί της ερμηνείας των ιστορικών στοιχείων εκ της περιόδου ταύτης, θεωρούσε τα προνομίας του Επισκόπου Ρώμης ως πρώτου ζήτημα ήδη διαφοροτρόπως κατανοηθέν κατά την πρώτη χιλιετία. Παράγραφος 41. Με την διευκρίνηση αυτή έχουν τεθεί τα θεμέλια για μια αποδεκτή από τους Ορθοδόξους επανερμηνεία του παπικού πρωτίου. Αναφιβόλως, κατά την πρώτη χιλιετία η συνοδικότης λειτουργούσε και γι' αυτό δεν είχε αναπτυχθεί αυθεντία με τη μορφή παγκοσμίου πρωτίου ή δικαιοδοσίας. Η εκτροπή όμως στο παπικό πρωτίο δεν έγινε σε μια στιγμή χρόνου λόγω του παπικού ηγεμονισμού επί της καθόλου Εκκλησίας. Στην Εκκλησία της Ρώμης επί αιώνες
εκειοφορεί τον μια διαδικασία υποβαθμίσεως της συνοδικότητος και αναδύσεως του παπικού πρωτίου. Στη διαδικασία αυτή παραπέμπει ευθέως και σαφώς η ανωτέρω διαφωνία των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών της Μικτής Επιτροπής στη Ραβένα. Ενώ όμως οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν παρετούνται από την παπουκεντρική ερμηνεία των θεσμών, της συνοδικότητος και της αυθεντίας κατά την πρώτη χιλιετία της ζωής της Εκκλησίας, η Συμφωνία του Κειμένου της Ραβένας κλείνει υπέρ της αναγνωρίσεως ενός παγκοσμίου πρωτίου στον Πάπα. Μόνο εάν οι Ρωμαιοκαθολικοί δεχθούν να ερμηνεύσουν τα ιστορικά στοιχεία της πρώτης χιλιετίας, όπως και οι Ορθόδοξοι, θα είναι βέβαιο ότι παρετούνται των παπικών νεωτηρισμών της δευτέρας χιλιετίας. Μόνο υπό την προϋπόθεση αυτή η ανακοινωθήσα συζήτηση κατά τις επόμενες συνελεύσεις της Μικτής Επιτροπής περί της ερμηνείας της συνοδικότητος και της αφεντίας κατά τη δεύτερη χιλιετία και μάλιστα από τις Α και Β συνόδους του Βατικανού θα αποδώσει ορθόδοξα συμπεράσματα, δηλαδή θα κλείνει προς κατάργηση του παπικού πρωτίου. Άλλως, η αναγνώριση ενός παπικού πρωτίου δικαιοδοσίας, έστω και υπό τη μορφή ενός λειτουργήματος διακονίας, εφόλης της Εκκλησίας, είναι η βεβαία κατάληξη. Γνωρίζοντας τη στρατηγική του Βατικανού, θεωρούμε ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν μπορούν να αποβάλουν τον παποκεντρισμό τους, τον αρχαίο και τον νεότερο, διότι τον έχουν επισφραγίσει με τις αποφάσεις 13 οικουμενικών τους συνόδων. Θυμίζουμε τις τελευταίες διακηρύξεις του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου με την εγκύκλιο «Ut unum sint» 1995. Η Καθολική Εκκλησία έχει την πεποίθηση ότι διατήρησε τη διακονία του διαδόχου του Αποστόλου Πέτρου, του Επισκόπου Ρώμης, που ο Θεός ίδρυσε ως παντοτινή και ορατή αρχή και θεμέλιο της ενότητος. Παράγραφος 88. Και είμαι πεπισμένος ότι έχω στο σημείο αυτό μια ιδιαίτερη ευθύνη να βρίσκω μια μορφή άσκησης του πρωτίου, το οποίο χωρίς να αποποιηθώ με κανένα τρόπο την ουσία της αποστολής του, να ανοίγεται σε μια νέα κατάσταση. Παράγραφος 95. Πρόσφατη άλλωστε είναι και η διακήρυξη του παπικού πρωτίου από τον Πάπα Μπενέδικτο Ι.Σ.Μ.Τ.Α. στο Φανάρι το 2006. Το 2006. Επιπλέον, και αν ακόμη συμβεί σε ένα ειλικρινή διάλογο να μην ακολουθηθεί η γραμμή του Βατικανού, η τακτική είναι να ανατρέπονται οι συμφωνίες των θεολόγων. Ο Σάκης δεν είναι σύμφωνος με τη γραμμή της Κουρίας. Να θυμίσουμε την υποχώρηση των Ορθοδόξων στο θέμα της παρουσίας ουνητών στον διάλογο, άμα τη ενάρξη του. Παρά τις παρορθόδοξες συνοδικές διαβεβαιώσεις για ανυποχώρητη στάση στο θέμα αυτό, να θυμίσουμε ακόμη την ανατροπή της πορείας του διαλόγου περί της ουνίας και την άτακτη υποχώρησή μας μέχρι της ταπεινωτικής γραμμής του κειμένου του Μπάλαμαντ. Να θυμίσουμε τέλος τη σκαιά παπική παρέμβαση κατά τη θήτα συνέλευση της Μικτής Επιτροπής στη Βαλτιμόρη και το ναυάγιο των κατά της ουνίας Ορθοδόξων Προσδοκιών. Και ας μην λησμονούμε την παπική οδηγία του παρελθόντος Ιουλίου. Φοβούμεθα όσον αφορά τη συζήτηση περί πρωτίου στις επόμενες συνελεύσεις της Μικτής Επιτροπής ότι η γραμμή του Βατικανού θα επιβληθεί με την αναγνώριση στον Πάπα της Ρώμης ενός είδους παγκοσμίου πρωτίου, ίσως υπό την δελεαστική μορφή εν υποχριστιανίζοντη κωδίο, κατά μελέτη ο πηγάν της διακονίας της καθόλου Εκκλησίας, αλλά πάντως αγνώ στου και απαραδέκτου στην αρχαία Εκκλησία. Το φοβούμεθα είναι διότι ήδη κάτι αρχίζει αμυδρά να διαφέρεται με την παράγραφο 41 του κειμένου της Ραβένας. Πέμπτον, ευχή και ελπίδα μας πάντως είναι να αποβάλουν οι Ρωμαιοκαθολικοί την παποκεντρική τους ερμηνεία επί των ιστορικών στοιχείων της πρώτης χιλιετίας, καθώς και το συνεπακόλουθο πρωτείο παγκοσμίου δικαιοδοσίας. Ίσως έτσι, ερωμένου του αιτίου, που είναι η παπική ηγεμονική διάθεση, διορθωθούν και οι δογματικές συνέπειες. Ο μακαριστός πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς
συνδέει ως αίτιο με αιτιατό το παπικό προδίο με τις παπικές κακοδοξίες. Το ορθόδοξο δόγμα, μάλλον δε το παν δόγμα περί της Εκκλησίας, απερίσθη και αντικαθεστάθη δια του λατινικού αιρετικού παν δόγματος περί του πρωτίου και του αλαθίδου του Πάπα, δηλαδή του ανθρώπου. Εξ αυτής δε της παρερέσεως εγεννήθησαν και γεννώνται συνεχώς άλλες αιρέσεις, το φιδεώκε, η αποβολή της επικλήσεως, τα άζημα, η εισαγωγή της κτησής χάριτος, το καθατήριο πυρ, το θησαυροφυλάκιο των περισσών έργων. Με την ευχή και την προοπτική να αποβάλουν οι Λατίνοι του 15ου αιώνα τους δογματικούς νεοτερισμούς τους, ο Άγιος Μάρκος ο Εφέσου πήγε στη Σύνοδο της Φεράρας, Φλωρεντίας, αλλά προσέκλουσε στην παπική υπεροψία του Ευγενίου του Δέλτα. Με την ίδια ευχή και προοπτική να αποβάλουν δηλαδή οι Πάπε και οι θεολόγοι τους τον παποκεντρισμό τους. Ο Ιερός Δοσίθεος Ιεροσολύμων είχε συγγράψει την Δωδεκάβιβλο, η ιστορία περί των εν Ιεροσολύμης πατριαρχευσάντων, όπως σημειώνει ο διάδοχος του στο θρόνο των Ιεροσολύμων και εκδότης της. Ο αείδημος Χρύσανθος, καν δια της παρούσης βίβλου, ως δια των Θεοκυρίκων Αποστόλων και των Θεοφόρων Ανατολικών και Δυτικών Πατέρων, ερθόντες εις αίσθηση και παρακινούμενοι και οίκοθεν οι της Δυτικής Εκκλησίας άρχοντες, τούτο αυτό κατορθώσωση και ενώσωση τας Εκκλησίας, θείο ζήλο κινούμενοι και πάψωση τα σχίσματα και τα σκάνδαλα του διαβόλου τα όργανα. Μάλιστα ο Χρύσανθος παρατηρεί με τελπίδος, είδε και δέξετε διόρθωση η Δυτική Εκκλησία και ρίψει τους νεοτερισμούς και όσα ουκ είχεν ότε είναι σύμφωνο στην Ανατολική Εκκλησία, τότε και ο Ρώμης βέβαια άδεται ως οικός εις πάσαν την Ιφίλιον ως πρώτος τη τάξη των Πατριαρχών και φημίζεται παρησία παρά των μεγίστων εκκλησιών και των της Οικουμένης Αρχιερέων πρώτος εν της εκφωνήσεση και εν της διπτύχης ταχθίσεται ως ειν και ανέκαθεν πρωτοσχίσματος. Αλλά δει και τα προνόμια και πρεσβεία αυτού τα δίκαια και την τιμή των Εκκλησιών Ένωσης ανακοινίζει και αποδίδωσιν αυτό με τα μεγάλη χαράς και ευχαριστήσεως. Αλλά ως γνωστόν η πρώτη και η β' σύνοδος του Βατικανού εδογμάτισαν ένα αυστηρότερο παπικό θεσμό. Ο θεολογικός διάλογος όταν γίνεται με ορθόδοξες εκ μέρους μας προϋποθέσεις δεν είναι κακός. Θα μπορούσε να θεωρηθεί η δική μας ανθρωπίνη συνεργία στο έργο του Θεού να επανακάμψει, εάν είναι δυνατόν η ετωλόδοξη στην πίστη και την κοινωνία της Καθολικής Εκκλησίας. Μεταξύ αυτών των προϋποθέσεων σημαντική εν προκειμένου είναι η αταλάντευτη αιμονή μας στην συνοδικώς κατοχυρωμένη στάση της Ορθοδόξης Εκκλησίας έναντι του παπισμού, τόσο ως φορέος σωρίας έτερων διδασκαλιών, όσο και ως φορέος του παποκεντρικού ηγεμονισμού επί της καθόλου Εκκλησίας. Δυστυχώς, στο κείμενο της Ραβένας δεν παρατηρείται η σαφής και αδιαμφισβήτητα πατερική και συνοδική ορθόδοξη στάση. Λείπει το πνεύμα με το οποίο διαπραγματεύτηκε την ένωση των Εκκλησιών ο Άγιος Μάρκος, ο Ευγενικός, στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, όταν προέβαλε ευθύς εξ αρχής ως βάση της συζητήσεως το ακαινοτόμητο του συμβόλου και την ορθόδοξη ερμηνεία του. Λείπει το εκκλησιολογικό φρόνημα των συνοδικών αποφάσεων των Πατριαρχών της Ανατολής επί Τουρκοκρατίας. Λείπει το πνεύμα της ευθύτητος με το οποίο ομιλεί ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως στο έργο του περί των αιτίων του σχίσματος. Κυριαρχεί αντίθετα μια αμφίλογη εκκλησιολογία της κοινωνίας, στην οποία η κοινωνία δεν νοείται μεταξύ των Ορθοδόξων κατά την πίστη τοπικών εκκλησιών, αλλά μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ετεροδόξου Εκκλησίας της Ρώμης. Σημειωτέων μάλιστα ότι δεν γίνεται λόγος για εκκλησιαστική κοινωνία, αλλά για εκκλησιαστική κοινωνία, Ecclesial Communion. Στην ως άνω εκκλησιολογία της κοινωνίας
υποβαθμίζεται η σημασία που έχουν πρώτον το ακαινοτόμητο της Αποστολικής Πίστεως, το οποίο στο κείμενο της Λαβένας μένει απλή αναφορά, χωρίς τη βαρύνουσα σημασία που έχει για τη διάκριση της Ορθοδόξης Εκκλησίας από την ετεροδοξούσα Ρώμη, και δεύτερον η εντολή των ιερών κανόνων περί ακοινωνησίας με τους αιρετικούς, στα μυστήρια και μάλιστα στην ευχαριστία. Εντολή η οποία εντελώς αποσιωπάται. Πάντως και τα δύο αυτά στοιχεία είναι θεμελιώδη στην Ορθόδοξη διδασκαλία περί της Εκκλησίας ως κοινωνίας. Στο κείμενο της Λαβένας διαφαίνεται η τάση να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του παπικού πρωτίου ως διακανονισμός των παπικών προνομίων και όχι ως βαθύ θεολογικό πρόβλημα που αφορά αυτό τούτο, το μυστήριο του Χριστού. Η παραδοχή πρωτίου δικαιοδοσίας επί της καθόλου Εκκλησίας, δηλαδή το να είναι ένας επίσκοπος, κεφαλή και αρχή όλης της Εκκλησίας, έστω επιφορτισμένος με ένα ρόλο διακονίας, είναι βλασφημία κατά του προσώπου του Χριστού ως μοναδικής κεφαλής του σώματος της Εκκλησίας. Το πρωτίο δικαιοδοσίας συνιστά ανατροπή της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας, σύμφωνα με την οποία υπεράνω πάντων των επισκόπων είναι η Οικουμενική Σύνοδος. Σε αυτήν προεκάθητο μεν εν αγάπη ο επίσκοπος Ρώμης, ο ίσως των συνεπισκόπων του, εν το μέσο όμως των επισκόπων ετοποθετήτω το Ιερό Ευαγγέλιο, ο σύμβολο της παρουσίας του Χριστού, της μοναδικής κεφαλής της καθόλου Εκκλησίας. Το μοναδικό προνόμιο του επισκόπου Ρώμης όταν σημειωτέρου ήταν Ορθόδοξος, που είναι αποδεκτό από Ορθοδόξου απόψεως, είναι η ενσυνόδης πρωτοκαθεδρία, πρεσβεία τιμής μεταξύ των πέντε Ορθοδόξων Πατριαρχών και η συνεπία αυτής μνημόνευσής του, του πρώτου μεταξύ των λοιπών Πατριαρχών, στα δίπτυχα. Αυτό βεβαιώνεται από το γράμμα και το πνεύμα του 28ου κανόνου της Δέλτα Οικουμενικής Συνόδου. Τα λοιπά προνόμια του επισκόπου Ρώμης και ο ρόλος τους δεν είναι αποδεκτά από την Εκκλησία. Χρειάζεται επομένως πολύ προσοχή στην νοηματοδότηση της φράσεως που δεσπόζει στο κείμενο της Λαβένας και διατυμανίστηκε στην εσφαιρία ως δήθεν αναγνώρισης για πρώτη φορά υπό τον Ορθοδόξο του πρωτίου του Πάπα. Η περίφημη φράση λέγει: «Η πρώτη δέον όπως αναγνωρίζωση της εστίν ο πρώτος μεταξύ αυτών». Παράγραφος 10. Η αμφιλογία της εκφράσεως είναι προφανής. Η Εκκλησία πάντοτε αναγνώριζε πρωτοκαθεδρία στον επίσκοπο Ρώμης, ενώ βεβαίως αυτός ορθοδοξούσε. Ουδέποτε όμως μέχρι σήμερα αποδέχτηκε κάποιο πρωτείο ή αυθεντία του εφόδης της Εκκλησίας. Πολλό μάλλον εφόσον η Εκκλησία της Ρώμης επιμένει στα αιρετικά της δόγματα. Κατά τις επόμενες συνελεύσεις της Μεικτής Επιτροπής αναμένεται να συζητηθεί ο ρόλος του επισκόπου Ρώμης και το είδος του πρωτείου του στην κοινωνία των Εκκλησιών. Οι Ορθόδοξοι όμως δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε μία παποκεντρική επανερμηνεία του πρωτίου του επισκόπου Ρώμης. Εξαιτίας της παποκεντρικής ερμηνείας του πρωτίου, ο Πάπας περιευλήθη εντελώς απαράδεκτα προνόμια, χωρίς τη συγκατάθεση των λοιπών εκκλησιών της αρχαίας πενταρχίας και μάλλον εις ανατροπή της κανονικής συνοδικός βεβαιωμένης τάξεως της αρχαίας εκκλησίας. Ορισμένα από αυτά, τα οποία διεξοδικώς με πολύ δύναμη λόγου και με ικανή θεολογική κατοχήρηση έχουν ελεγχθεί από ορθοδόξης πλευράς, εμείς παραπέμπουμε ενδεικτικώς στους αηδήμους πατριάρχας Δοσίθεο Ιεροσολύμων και Μελέτριο Αλεξανδρίας, τον Πηγά. Είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, το πρωτίον εξουσίας, επειδή δήθεν ο Απόστολος Πέτρος ήταν η κεφαλή του Κολεγίου των Αποστόλων και είχε επ' αυτόν πρωτίον εξουσία. Δεύτερον, το αλάθιστο του Πάπα. Τρίτον, το να είναι ο Πάπας υπεράνω των συνόδων. Τέταρτον, το να υπερέχει ο Ρώμης των λοιπών πατριαρχών.
πέμπτον, το να είναι ο θρόνος της Ρώμης κριτής πάντων και να μην υπόκειται εις την κρίση ουδενός. Έκτον, το να έχει ο θρόνος της Ρώμης το έκλειψον επί της καθόλου εκκλησίας. Έβδομον, το να θεωρείται ο Πάπας επίσκοπος της καθολικής, δηλαδή της ανατινουκουμένης εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε ότι ο Πάπας μέχρι σήμερα υπογράφει αυτός μόνος επίσκοπος της καθολικής εκκλησίας. Όγδον, το να είναι ο Πάπας η καθολική κεφαλή της εκκλησίας με αποστολή διακονίας. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο επενδύει η ρωμαιοκαθολική πλευρά και σήμερα. Εάν θυμηθούμε την περίφημη έκφραση ότι ο Πάπας είναι δούλος των δούλων του Θεού, το κείμενο της Βαβένας ομιλεί για πρωτίο διακονίας του Πάπα της Ρώμης και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο προσφάτως καταταγής στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας, ο ιερόδοτος Πατριάρχης Αλεξανδρίας Μελέτιος ο Πηγάς, γράφει σήμερα μεταξύ άλλων επ' αυτού. Άλλα λέγουν, πρέπει κάποιος από τους επισκόπους και μεταξύ των επισκόπων να υπερέχει. Μάλιστα αυτών των ονομάτων διακονική κεφαλή. Αλλά όλων αυτών των επισκόπων μόνον ο Χριστός είναι η αρχή και η κεφαλή. Αυτοί οι Λατίνοι παρακολουθούν στη διακονική αυτή κεφαλή απεριόριστη εξουσία και επί της πίστεως και επί της εκκλησίας. Ενώ δείχνουν ένα προσωπείο διακονικής κεφαλής συμπεριφέρονται με μια τυραννία πιο αυταρχική από κάθε αυταρχική εξουσία. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι η συμφωνία της Ραβένας μεταξύ συνοδικότητας και αυθεντίας δεν πληρεί τα ορθόδοξα εκκλησιολογικά κριτήρια ώστε να αποτελέσει ασφαλή βάση περαιτέρω συζητήσεως περί του παπικού πρωτίου. Εν τούτης, εάν ακολουθήσει συζήτηση περί του πώς ερμηνεύτηκε το παπικό πρωτίο κατά την δευτέρα χιλιετία και από τις Α και Β Βατικάνιες Συνόδους, αυτή οφείλει να γίνει εκ μέρους των Ορθοδόξων αντιπροσώπων με γνώμονα την Ορθοδοξία των Αγίων Πατέρων και όχι τη συμβιβαστική νοοτροπία των καιρών ή την ηγεμονική διάθεση του Βατικανού. Η αναγνώριση κάποιου από τα ανωτέρω προνόμια του Πάπα ή η συμφωνία σε κάποιο παρόμοιο που αντίκειται στην Ορθόδοξο Εκκλησιολογία αναφίβολα σημαίνει ουνητική ένωση με την οποία δεν θα συμφωνήσουμε. Και τούτο επειδή οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον εαυτό μας και τον Ορθόδοξο λαό από ένα σύγχρονης μορφής εξουνητισμό. Και πέραν των άλλων συνεπειών είναι διακινδύνευση της αιωνίου σωτηρίας μας. Και επειδή οφείλουμε παραλλήλως να βοηθήσουμε αν είναι δυνατόν και τους άρχοντας της Δυτικής Εκκλησίας να έρθουν εις αίσθηση, όπως έλεγε ο Αδύμιος Αείδημος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Χρύσανθος, και να αποβάλουν τον παπισμό τους επί σωτηρία των ιδίων και του λαού των, ο οποίος αγνοεί την Ορθοδοξία. Ορθόδοξοι προβληματισμοί με αφορμή το κείμενο της Ραβένας του κυρίου Δημητρίου Τσελεγκίδη, καθηγητού Θεολογικής Σχολής Ανωτάτου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ομιλία στην ημερίδα του τομέα δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Ανωτάτου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Ο Θεολογικός Διάλογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών». Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, αγαπητοί προσκεκλημένοι, πριν αναφερθούμε στα επιμέρους προβληματικά σημεία του κειμένου της Ραβένας από θεολογική άποψη, θα πρέπει να γνωστοποιήσουμε τη θεολογική μέθοδο που θα ακολουθήσουμε. Συγκεκριμένα, θα επιχειρήσουμε μια επιστημονικού χαρακτήρα θεολογική κριτική προσέγγιση του παραπάνω κειμένου με κριτήριο τη δογματική συμφωνία των πατέρων της Εκκλησίας διαχρονικώς. Πρακτικώς δηλαδή θα επικηρύσουμε την κριτική μας κατά το δυνατόν επόμενη της Αγίας Πατράς. Και τούτο επειδή η ασφαλής και απλανής οδός της εκκλησιαστικής θεολογίας είναι δια της θεοπτίας των Αγίων Πατέρων θεογνωσία.
Ειδικότερα θα στηριχθούμε τα μετσοφή στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, συμπολιούχο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνοψίζει επιτυχώς όλους τους προγερέστερους του 14ου αιώνα πατέρες. Γνωρίζει πολύ καλά τη θεολογική σκέψη των Ρωμαιοκαθολικών και είναι αναμφισβήτητα στην πράξη επόμενος της Αγίας Πατράς. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Άγιος Γρηγόριος είναι προσωπικά γνώστης του Θαυμωρείου Φωτός, οπότε μιλάει για τη δόξα και τη χάρη του Τριαδικού Θεού, αυθεντικός και εξιδίας βιωματικής εμπειρίας. Ωστόσο, στο θεολογικό διάλογο Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αποσκοπεί επισήμως στην Εκκλησιαστική Ένωσή μας. Η ένωση αυτή, δηλαδή, ουσιαστικά δεν έχει γίνει ακόμη. Το συγκεκριμένο όμως κείμενο της Ραβένας δίνει μάλλον την εντύπωση ότι η ένωση υπάρχει και τώρα πρέπει να διευθετηθούν κάποια επιμέρους προβλήματα που προέκυψαν μέσα σε αυτήν την ένωση. Σύμφωνα με την πατερική θεώρηση, θεμελιώδης προϋπόθεση για την πραγματική ένωσή μας με τους ετεροδόξους Ρωμαιοκαθολικούς, όπως άλλωστε και για την μεταξύ μας ενότητα ως Ορθοδόξων πιστών, είναι η συμφωνία της πίστεώς μας στην αποκαλυφθήσα αλήθεια. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν πληρούν τις παραπάνω θεολογικές προϋποθέσεις. Αλλά και μέχρι σήμερα τίποτε ουσιαστικά δεν άλλαξε προς το καλύτερο. Μάλλον προσθέθηκαν εκ μέρους τους και άλλες μεγάλες δογματικές αποκλίσεις που δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τις μεταξύ μας σχέσεις. Στην προκειμένη περίπτωση του θεολογικού διαλόγου, πάντως, ο κορυφαίος θεολόγος του 14ου αιώνα είναι θεολογικά ρηξικέλευτος και κατεξοχήν προσανατολιστικός. Εστιάζοντας ο ίδιος στην ταυτότητα της πίστεως κυρίως, υποστηρίζει ξεκάθαρα ότι ο θεολογικός διάλογος με τους Ρωμαιοκαθολικούς μπορεί να γίνει μόνον μετά την αφαίρεση του κακός προστεθέντος στο σύμβολο της πίστεως Φιλιόκε. Η θέση αυτή του Αγίου Γρηγορίου, που έχει σαφώς εκκλησιολογικές προϋποθέσεις, στις οποίες θα αναφερθούμε στο σχολιασμό της παραγράφου 1 του κειμένου, φαίνεται εκ πρώτης όψεως ως ακραία και μη ρεαλιστική, ενώ ουσιαστικά είναι βιβλική και πατερική. Αποτελεί σαφή πατερική θέση ότι δεν μπορεί να προηγείται η εξέταση κάποιου άλλου πράγματος πριν από εκείνη την εξέταση που αφορά άμεσα την πίστη. Πρέπει δηλαδή να προηγηθεί η άρση κάθε διαφωνίας ως προς την πίστη και τότε μόνο θα ακολουθήσει η οποιαδήποτε έρευνα για τα άλλα πράγματα. Αυτά ακριβώς υποστηρίζει ο Μέγας Αθανάσιος, θεμελιώντας τη θέση του αυτή στον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος θεράπευε τους πάσχοντες μόνον μετά την ομολογία της πίστεως προς Αυτόν. Αλλά και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει ο Μέγας Αθανάσιος τη συναρρύθμιση εν συνόδο Ορθοδόξων και Ετεροδόξων. Β' τα θεολογικώς προβληματικά σημεία του κειμένου. Στην πρώτη παράγραφο της εισαγωγής του κοινού κειμένου γίνεται αναφορά στην αρχιερατική προσευχή του Χριστού, προκειμένου να θεμελιωθεί βιβλικώς η επιδιωκόμενη ενότητα μεταξύ των δύο μερών. Η αναφορά όμως αυτή είναι ατυχώς πολύ ελλιπής, με αποτέλεσμα να δημιουργεί τεράστια σύγχυση και εσφαλμένες θεολογικά εντυπώσεις στους αναγνώστες. Συγκεκριμένα στο κοινό κείμενο παρατίθεται επιλεκτικά μόνο ο στίχος 21 της αρχιερατικής προσευχής, όπου ο Χριστός, απευθυνόμενος στο Θεό Πατέρα, λέει «Είναι απάντες ενώσει, καθώς σύ Πάτερ εν εμή καγώ εν εσύ». Είναι και αυτή εν ημίν εν όσοι. Είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι εσύ με απέστειλας. Η άμεση συνέχεια όμως του χωρίου που παρέχεται στον επόμενο στίχο 22 αποτελεί το νοηματικό κλειδί
για την ορθή κατανόηση της αρχιεραντικής προσευχής. Επειδή στο στίχο 22 γίνονται από τον ίδιο τον Χριστό γνωστές πλέον σε μας οι θεολογικές αγιοπνευματικές προϋποθέσεις για τη ζητούμενη ενότητα. Ο στίχος 22 έχει ως εξής: «Καγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμη, δε δοκάπτης, ειμα όσιν εν, καθώς ημείς εν». Εδώ είναι φανερό ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται δημιουργικώς από τον Θεό Λόγο είναι η κοινή και αίδιος δόξα του Τριαδικού Θεού. Με άλλα λόγια, η ενότητα του πτυστού ανθρώπου με τον άκτιστο Θεό πραγματοποιείται μόνο με την άκτιστη θεοποιώ ενέργεια και δόξα του Τριαδικού Θεού. Αλλά αυτή η θεοποιώς δόξα παρέχεται δια του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι, αποκλειστικά και μόνον στο μυστηριακό σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Όταν όμως συμβαίνει οι Ρωμαικοθυνοί να απορρίπτουν δογματικώς τον άκτιστο χαρακτήρα της θεοποιού χάριτος, τότε οποιαδήποτε ενότητα και αν πραγματοποιούμε μαζί τους είναι και παραμένει μόνο σε ανθρώπινο και κτιστό επίπεδο. Όπως γνωρίζουμε από τον θεολόγο της θεοποίειας, Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, οι Ρωμαιοκαθολικοί κάνουν σύγχυση θεολογίας και οικονομίας στον Τριαδικό Θεό. Ο ορατός καρπός της οποίας είναι το φιλιόκε. Συγκεκριμένα αποκλείοντας την εμπειρία της άκτιστης θείας χάριτος και της θεοποίου άκτιστης δόξας, αρνούνται ουσιαστικά την κοινωνία της σου και ακτίστου. Αρνούνται δηλαδή το μυστήριο της πραγματικής κοινωνίας Θεού και ανθρώπου ως εκκλησιαστικό γεγονός. Αρνούνται στην πράξη την ίδια την έννοια της Εκκλησίας. Όλα τα παραπάνω συνδέονται άρρηκτα με το φιλιόκε, για την αποδοχή του οποίου ειδικότερα συχαίων οι Ρωμαιοκαθολικοί τα υποστατικά με τα φυσικά προσόντα του Θεού και ειδικότερα συχαίων την αίδια εκπόρεση του Αγίου Πνεύματος ως θείου προσώπου με τη φανέρωση του Αγίου Πνεύματος ως κοινής άκτιστης ενέργειας του Τριαδικού Θεού. Σύμφωνα όμως με την ορθόδοξη δογματική διδασκαλία και την αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας μας, αυτή ακριβώς η έκφανση ως οικονομία του Αγίου Πνεύματος που φανερώνεται και λειτουργεί εκ πατρός Διού εν Αγίω Πνεύματι είναι εκείνη που μας ενοποιεί ακτίστως με τον Τριαδικό Θεό. Κατά συνέπεια, ενώσον δεν γίνεται δεκτή η περιακτίστου χάριτος θεολογία, πράγμα που εκφράζεται θεσμικά και με το φιλιόκε, δεν είναι εφικτή καμία ουσιαστική θεολογική, εκκλησιολογική και αγιοπνευματική ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Ρωμαιοκαθολικισμού. Ουσιαστικά δηλαδή, δεν υπάρχουν οι θεολογικές και εκκλησιολογικές προϋποθέσεις ώστε να ανταποκριθόμεν από κοινού εν υπακοή εις αυτήν την προσευχή του Ιησού, όπως θέλουν τα μέλη της νυχτής Διεθνούς Επιτροπής και τον Θεολογικό Διάλογο Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. 2. Στις επόμενες παραγράφους 2 και 3 γίνεται αναφορά στα κοινά κείμενα της νυχτής Διεθνούς Επιτροπής από το 1980 και εξής, τα οποία εσφαλμένως αφήνεται να εννοηθεί ότι είναι πλήρως αποδεκτά από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τούτο βεβαίως δεν αληθεύει, επειδή ως γνωστόν υπήρξε σε κάποιο τουλάχιστον οξία κριτική από ορισμένες τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Άλλωστε, από όσο γνωρίζουμε, δεν τοποθετήθηκαν επισήμως στα κοινά αυτά κείμενα οι τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Επειδή το σύστημα διοικήσεως της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι συνοδικό και επειδή για τα παραπάνω κείμενα δεν ελήφθησαν συνοδικές αποφάσεις των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, δεν πρέπει να προβάλλονται τα εν λόγω κείμενα ως εκφράζοντα οπωσδήποτε και την πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στο κείμενο της Ραβένας φαίνεται να γίνεται η λήψη του ζητουμένου. Εκείνο το οποίο είναι σοβαρότατο από δογματικής απόψεως στις δύο αυτές παραγράφους και το οποίο διαπερνά αξονικά όλο το κείμενο της Ραβένας είναι ότι
παρέχεται σαφώς η εντύπωση στον αναγνώστη πως υπάρχει μία αόριστη αλλά υπερκείμενη όλων των επιμέρους εκκλησιών Εκκλησία του Θεού. Αυτό όμως κατανοείται μάλλον προτεσταντικώς. Στην περίπτωση αυτή θέλετε να απορρίπτεται η ύπαρξη της μίας αδιαίρετης εκκλησίας σε θεσμικό επίπεδο. Όμως παράλληλα γίνεται σαφές ότι με την υπερκείμενη μία εκκλησία του Θεού που εκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, κείμενο του Μονάχου 1982, κοινωνούν όλες οι κατατόπους ορθόδοξες εκκλησίες καθώς και οι ετερόδοξοι ρωμαιοκαθολικοί, ως να μην υφίστανται καμία δογματικού χαρακτήρα διαφοροποίηση μεταξύ μας ως το συμπίστη, τη δομή και τη ζωή της εκκλησίας. Εδώ είναι εμφανής μια ιδιότυπη αποδοχή εξακοτέλου των διαλογωμένων μερών της προτεσταντικής θεωρίας των κλάδων, Branch Theory. Ο παρατηθέμενος στην παράγραφο 3 προβληματισμός για τις εκκλησιολογικές και κανονικές συνέπειες, οι οποίες απορρέουν από την ιστηριακή φύση της εκκλησίας, θα έπρεπε να αφορά αποκλειστικά και μόνο τις τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες. Δεν είναι θεολογικός ορθό και ειδικότερα δεν είναι εκκλησιολογικός επιτρεπτό να διερευνούν οι ορθόδοξοι από κοινού και επίσης όλοι με τους ετεροδόξους ζητήματα που απορρέουν από την ιστηριακή φύση της εκκλησίας, όπως είναι ελάχιστη χάρη η θεσμική δομή της. Κάτι τέτοιο δεν μαρτυρείται από την παράδοση της εκκλησίας, ούτε υπάρχει ιστορικό προηγούμενο της εκκλησιαστικής ζωής. Και τούτο επειδή τα θεολογικά και θεσμικά επίπεδα της ορθοδοξίας και της ετεροδοξίας είναι ασύμπτωτα. Είναι φυσιολογικό η δογματική διαφοροποίηση ανάμεσα στην ορθοδοξία και τον ρωμαιοκαθολικισμό να αντανακλάται αναπόφευκτα, όχι μόνο στο θεσμικό επίπεδο, αλλά και στη σύνολη εκκλησιαστική ζωή των μισθών του. Στο τέλος της εισαγωγής του κειμένου της Λαβένας γίνεται μια διευκρινιστική υποσημείωση. Το περιεχόμενο της υποσημείωσης δημιουργεί έντονο προβληματισμό ως την συνορθότητά του. Η άποψη της ορθόδοξης αντιπροσωπείας ότι η χρήση των όρων «η Εκκλησία», «η ανά τον κόσμο Εκκλησία», «η αδιέρατος Εκκλησία» και το «Σώμα του Χριστού» στο παρόν κείμενο δεν υπονομεύει την αυτοαντίληψη της ορθόδοξης Εκκλησίας ως της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας περί της οποίας ομιλεί το σύμβολο της πίστεως. Είναι άκρος μετέωριος στο περιεχόμενο του κοινού κειμένου. Και τούτο γιατί οι συνυπογράφοντες ρωμαιοκαθολικοί δηλώνουν στην ίδια υποσημείωση ότι έχουν την αυτοεπίγνωση ότι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία υφίσταται εν την Καθολική Εκκλησία, Lumen Centrum, και ότι τούτο δεν αποκλείει την αναγνώριση ότι στοιχεία της ανηθούς Εκκλησίας είναι παρόντα εκτός της Καθολικής Εκκλησίας. Ο αυτοπροσδιορισμός των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών αντίστοιχα είναι διαμετρικά αντίθετος. Είναι καρδαλαία η διαφωνία των δύο διαλογωμένων μερών για την ταυτότητα της εμπειρικής, της ιστορικής εκκλησίας. Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι το χάσμα ανάμεσα στους Ορθοδόξους και στους Ρωμαιοκαθολικούς είναι στην πραγματικότητα τεράστιο και προς το παρόν θεολογικώς αγεφύρωτο. Κατά συνέπεια, κάθε άλλη επιμέρους συμφωνία έχει πολύ μικρή σημασία. Είναι συμφωνία εξωτερικών τύπων, αλλά ουσιαστικά αθεμελίωτη και αμφισβητούμενη, γιατί η οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να νοηματοδοτείται από την ταυτότητα και το χαρακτήρα της Εκκλησίας ως του μυστηριακού σώματος του Χριστού. Είναι λογικός και θεολογικός παράδοξο πως με τις παραπάνω διαμετρικά αντίθετες εκκλησιολογικές τοποθετήσεις προέκυψε κείμενο κοινής αποδοχής για τη μεικτή Διεθνή Επιτροπή. Τα θεμέλια της συνοδικότητος και της εξουσίας. Συνοδικότητα. Όσα αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του κειμένου
για τη συνοδικότητα της Εκκλησίας ως αντανακλάσεως του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, προϋποθέτων σιωπηρός ότι Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί είμαστε μέλη της μίας Αγίας Εκκλησίας που ορίζει το σύμβολο της Νικαίας. Η δογματική όμως συνείδηση των Ορθοδόξων πιστών ως αυτοσυνειδησία της Ορθοδοξίας, αλλά και η λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας που επιβεβαιώνει αυτή την αυτοσυνειδησία περιορίζουν αποκλειστικά και μόνον στους Ορθοδόξους την ισχύ των γραφωμένων στις δύο παραπάνω παραγράφους του κειμένου, θεωρώντας παγίως τους ετεροδόξους ακοινώνητους στα μυστήρια της. Ως λογική συνέπεια των παραπάνω, το κοινό κείμενο στην επόμενη παράγραφο προϋποθέτει σαφώς ότι Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί έχουν τα ίδια μυστήρια. Αλλά και εδώ προσκρούμε στη διαφορά της περιχάριτος δογματικής διδασκαλίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει καθορίσει δογματικά πως η χάρη που παρέχουν τα μυστήριά της είναι η άκτιστη και μεθεκτή θεότητα του Τριαδικού Θεού, ενώ οι Ρωμαιοκαθολικοί θεωρούν τη χάρη αυτή ως κτιστή. Είναι φανερό ότι το κείμενο της Ραβένας ομογενοποιεί διαμετρικά αντίθετα πράγματα. Ομογενοποιεί δηλαδή το κτιστό και το, με το άκτιστο. Επιπροσθέτως, έχουμε τη γνώμη ότι η τελευταία πρόταση της παραγράφου 7 προκαλεί έντονα τη συνείδηση των Ορθοδόξων. Η διατύπωση του κειμένου έχει ως εξής. Κοινή μας διδασκαλία είναι ότι ο λαός του Θεού, ο οποίος εδέχθη το χρίσμα από του Αγίου εν κοινωνία μετά των ποιμένων του, δεν δύναται να σφάλει εις θέματα πίστεως. Εντελώς αυθόρμητα εδώ γεννάται το λογικό ερώτημα. Αν ισχύει το παραπάνω λεχθέν πως συνέβη να σφάλουν οι αιρετικοί όλων των εποχών πολλαπλώς σε θέματα πίστεως. Πώς συνέβη να σφάλουν στην πίστη πάπες όπως ο Ονόριος και Πατριάρχες της Ανατολής, όπως ο Νεστόριος, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί από οικουμενικές συνόδους ως αιρετικοί. Πάντως, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι και ο Ορθόδοξος πιστός δεν διασφαλίζεται από την πλάνη μηχανιστικός, έχοντας λάβει απλώς το χρήσμα και βρισκόμενος σε κοινωνία με τους ποιμένες του. Από την πλάνη διασφαλίζεται ο πιστός μόνον όταν παραμένει ζωντανός στο σώμα της μίας Εκκλησίας και παραμένει ζωντανός όταν έχει και ενεργό μέσα του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που έλαβε με το χρήσμα. Αυτό όμως προϋποθέτει ορθή πίστη, τήρηση των εντολών και μυστηριακή ζωή. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις ο λαός του Θεού έχει ενεργό την ορθή δογματική συνείδηση της Εκκλησίας. Οπότε είναι και σε θέση να ανακρίνει την πίστη των ποιμένων του και τότε μόνο να τους ακολουθεί. Σύμφωνα με όσα λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, μνημονεύεται των ηγωμένων ημών, όν αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής, μνημείστε την πίστη. Προς Εβραίους 13:7. Με βάση όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα, ισχύει προβληματικά η διατύπωση της 8ης παραγράφου. Σημειώνεται σε αυτή χαρακτηριστικά. Διακηρύσσονται στην πίστη της Εκκλησίας οι επίσκοποι και συνεχίζει με παράθεση από το κείμενο του Μπάλαμου, παράγραφο 40. Ως διάδοχοι των Αποστόλων, οι επίσκοποι είναι υπεύθυνοι δια την κοινωνία εν τη αποστολική πίστη. Καταρχήν, ποιας εκκλησίας την πίστη διακηρύσσουν οι επίσκοποι? Της μίας παγκόσμιας εκκλησίας του Χριστού, στην οποία μετέχουν ισοτίμως Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί. Εάν πρόκειται για αυτή την Εκκλησία, τότε γίνεται σαφές πλέον ότι οι σοβαρότατες διαφορές μας στο δόγμα δεν σημαίνουν τίποτε από εκκλησιολογική άποψη. Μια τέτοια όμως θεώρηση αντίκειται στο γράμμα και στο πνεύμα των 7 Οικουμενικών Συνόδων, όπως προκύπτει από τη μελέτη των πρακτικών τους. Και ένα δεύτερο ερώτημα.
παραμένουν οι επίσκοποι διάδοχοι των Αποστόλων όταν έμονα σφάλουν στο εκπεφρασμένο δόγμα της Εκκλησίας, όπως λάχιστον χάρη η Ρωμαιοκαθολική με τον Φιλιόκε. Άλλη αλήθεια πάντως εκφράζουν εδώ τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων με τις καθαιρέσεις και τους αφορισμούς τους. Είναι γι' αυτό πρακτικός και λογικός ασυνετές για μας τους Ορθοδόξους να θεωρήσουμε τους Ρωμαιοκαθολικούς ως επισκόπους υπευθύνους δια την κοινωνία εν δια αποστολική πίστη. Όταν κατά τους Ορθοδόξους οι Ρωμαιοκαθολικοί δια του Φιλιόκε φαλκίδεψαν την αποστολική πίστη της Εκκλησίας. Στις παραγράφους 9, 11 και 1833 επαναβεβαιώνεται ότι οι εκατέρωθεν επίσκοποι θεωρούνται ως επίσκοποι της μίας Εκκλησίας και οι κατατόπους Εκκλησίας ως φανέρωση της μίας και μόνης Εκκλησίας. Γι' αυτό και εύλογα, όπως σημειώνεται στην παράγραφο 11, η διακοπή της ευχαριστιακής κοινωνίας σημαίνει τον τραυματισμό ενός εκ των ουσιωδών χαρακτηριστικών της Εκκλησίας, δηλαδή της καθολικότητάς της. Η διαδίπωση αυτού του κειμένου της Ραβένας αποτελεί πρόκληση της συνειδήσης των Ορθοδόξων πιστών, επειδή για μας η διακοπή της διαμυστηριακής κοινωνίας με τους Ρωμαιοκαθολικούς θεωρείται παγίως ως φυσική συνέπεια της μη ταυτότητάς μας με αυτούς ως προς την ορθή πίστη. Η εξουσία. Στο κεφάλαιο για την εξουσία, παράγραφος 15, λέγει το κοινό κείμενο. Η εξουσία δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι παρόν εν αυτή, αυθεντικώς ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Εδώ τίθεται εύλογα το ερώτημα. Η επίσημη προσθήκη του Φιλιόκε στο σύμβολο της πίστεως από τους Ρωμαιοκαθολικούς αποτελεί και για μας τους Ορθοδόξους αυθεντική ερμηνεία της Εκκλησίας δια του Αγίου Πνεύματος. Η τριπλή πραγμάτωση της συνοδικότητας και της εξουσίας. Η θεμελιακού χαρακτήρα ασυμφωνία των Ορθοδόξων με τους Ρωμαιοκαθολικούς στην εκκλησιολογία τους συναντάται στην παράγραφο 32. Όταν όμως αυτή συνδυαστεί με την υποσημείωση 1 της παραγράφου 4, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, στην παράγραφο 32 σημειώνεται το εξής. Συμφώνως προς την θέληση του Χριστού, η Εκκλησία είναι μία και αδιαίρετος, η αυτή πάντοτε και πανταχού. Αμφότερα επλευρέ ομολογούν εις το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως ότι η Εκκλησία είναι μία και καθολική. Αν όμως ισχύει αυτό και για τις δύο πλευρές, τότε σίγουρα μία από τις δύο δεν μπορεί να είναι Εκκλησία, σύμφωνα με τον αυτοπροδιορισμό τους που γίνεται στην υποσημείωση 1, παράγραφος 4, επειδή εκεί κάθε μία διεκδικεί την αυθεντικότητα και αποκλειστικότητα της μίας Εκκλησίας. Κατά συνέπεια, εμείς τουλάχιστον βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα του εκκλησιολογικού χαρακτήρα χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι προς το παρόν αγεφύρωτο. Και αυτό οφείλεται κατά τη γνώμη μας στην εσφαλμένη μέθοδο του θεολογικού διαλόγου, στην υιοθέτηση δηλαδή του επί ίσης όλης διαλόγου με παρούσες τις διαφορές στο δόγμα. Η διατύπωση του κοινού κειμένου στην παράγραφο 33 ότι μία τοπική εκκλησία δεν δύναται να αλλοιώσει το σύμβολο της πίστεως, το οποίο διατυπώθη υπό τον Οικουμενικό Συνόδο, καθώς και η διατύπωση στην παράγραφο 35 ότι οι δογματικές αποφάσεις και διατυπώσεις των Οικουμενικών Συνόδων είναι δεσμευτικές διόρασης της εκκλησίας και όλους τους πιστούς εις αδίποτε χρόνων και τόπων, εμφανίζονται να είναι θεωρητικές και κενές περιεχομένου, εφόσον δεν γίνεται καμία αναφορά πουθενά στο κείμενο για καταδίκη του Φιλιόκε ως προσθήκης που αντίκειται στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Στην παράγραφο 37 γίνεται λόγος ουσιαστικά για την εκκλησιαστική δογματική συνείδηση του λαού του Θεού.
Εδώ η λειτουργία της δογματικής συνειδήσεως των μελών της μίας εκκλησίας επεκτείνεται επί ίσης όρης και στους ετεροδόξους. Η επέκταση αυτή συνιστά είτε την ακύρωση της διαχρονικής λειτουργίας της ορθής ορθόδοξης δογματικής συνειδήσεως, είτε τον λιγότερο σχετικοποιεί επικίνδυνα τη σημασία της. Όμως η δογματική συνείδηση εξορισμού δεν μπορεί να λειτουργεί εκτός μίας εκκλησίας, δίνοντας έτσι άλωθη εγκυρότητας στην ετεροδοξία. Η ορθή δογματική συνείδηση είναι καρπός της ενεργοποιημένης παρουσίας του Αγίου Πνεύματος σε εκείνα τα μέλη της εκκλησίας που βιώνουν εν πάση αισθήση την άκτιστη θεοποιό χάρη. Αυτά τα μέλη της εκκλησίας εξέφρασαν πάντοτε τη συνείδηση του πληρώματος της εκκλησίας, τη διαχρονική δηλαδή εκείνη συνείδηση που είναι η ύψιστη αυθεντία στην Ορθόδοξη Εκκλησία και υπέρχεται της μονομερούς αυθεντίας των επισκόπων αλλά και των συνόδων. Τα μέλη της Μεικτής Διεθνούς Επιτροπής στην παράγραφο 39 αποφαίνονται ότι το σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως κατέστησε αδύνατον την σύγκληση οικουμενικών συνόδων εν δι' αυστηρά ενία του όρου. Τούτο σημαίνει ότι εδώ καταδικάζεται ο Ρωμαιοκαθολικισμός επειδή έχει πραγματοποιήσει μονομερώς άλλες 14 κατά αυτόν οικουμενικές συνόδους και έχει θεσπίσει νέα δόγματα. Ποια είναι η ακριβή σημασία του εν δι' αυστηρά ενία του όρου? Κατά τη γνώμη μας, ο παραπάνω ισχυρισμός της Μεικτής Επιτροπής είναι αυθαίρετος, ως ατεκμηρίωτος και οφείλεται μάλλον σε σύγκριση εκκλησιολογικού χαρακτήρα. Φαίνεται στην πράξη ώστε να μην λαμβάνει υπόψη όσα ορθώς γράφτηκαν στην παράγραφο 32 του κειμένου, ότι δηλαδή συμφώνως προς υφαίρεση του Χριστού η Εκκλησία είναι μία και αδιέρατη. Η αυτή πάντοτε και πανταχού. Κατά συνέπεια η Εκκλησία θα υφίσταται ως το ένα το πλήρως και ακέραιο θεανθρώπινο σώμα έως η συντελεία σύμφωνα με την αγιογραφική μαρτυρία. Και φυσικά θα υφίσταται με όλες ανεξαιρέτως τις λειτουργίες της, ανεξάρτητα από την έκπτωση μεμονωμένων μελών της ή και ολόκληρων τοπικών εκκλησιών εξαιτίας σχίσματος ιερέσεως. Δεν υπάρχει καμία πατερική θεμελίωση, κατά τη γνώμη μας, για την αδυναμία πραγματοποιήσεως οικουμενικών συνόδων εξαιτίας σχισμάτων ή αιρέσεων. Η οικουμενικότητα δεν είναι απλώς γεωγραφική έννοια, αλλά και ποιοτική έννοια, ακόμη και έννοια διαχρονική. Αντιλαμβανόμαστε τη λογική του κοινού κειμένου, αλλά δεν συμφωνούμε με αυτήν. Όλο το κείμενο, όπως και η παρούσα παράγραφος, θεωρεί εσφαλμένα κατά τη γνώμη μας ότι Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί συνιστούν τοπικές εκκλησίες που βρίσκονται σε σχίσμα, αλλά παρά τα αυτά αφότερες ανήκουν σε μία εκκλησία ή κατά την υποσημείωση ένα έχουν την αυτοσυνειδησία ότι κάθε μία συνιστά κατά αποκλειστικότητα τη μία εκκλησία. Δεν συμφωνούμε επιπροσθέτως και με τον χαρακτηρισμό του σχίσματος για τον προσδιορισμό της σχέσης της Ορθόδοξης Ανατολής με τη Λατινική Δύση. Με τον χαρακτηρισμό αυτό ελαχιστοποιούνται οι διαφορές μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, ενώ είναι γνωστό ότι πρόκειται για μεγάλες δογματικές διαφορές, οι οποίες δυστυχώς προς το παρόν δεν έγιναν αντικείμενο συζητήσεως στους θεολογικούς διαλόγους της Μεικτής Διεθνούς Επιτροπής. Θεολογικά δυστυχώς η Μεικτή Διεθνής Επιτροπή στην παράγραφο 41 θεωρεί την Εκκλησία του Χριστού σήμερα διαιρημένη και κάνει λόγο για την περίοδο της αδιαιρέτου Εκκλησίας, της πρώτης Εκκλησίας. Τούτο όμως είναι εκκλησιολογικός όχι μόνο απαράδεκτο, αλλά έρχεται και σε εσωτερική αντίβαση προς το ίδιο το κοινό κείμενο, αφού στην παράγραφο 32 όπως είδαμε η Εκκλησία θεωρείται ως μία και αδιαίρετος. Το θέμα του Επισκόπου Ρώμης και το είδος του πρωτίου του στην κοινωνία όλων των τοπικών εκκλησιών προαναγγέλλεται στην παράγραφο 45 ότι
αναμένεται να μελετηθεί εις μεγαλύτερο βάθος. Επειδή, όπως γνωρίζουμε, προβλέπεται να συζητηθεί στην επόμενη συνέλευση της νυχτής Διεθνούς Επιτροπής, δεν θα προχωρήσουμε τώρα σε θεολογική κριτική των όσων υπό μορφή προβληματισμών γράφονται στο παρόν κείμενο. Μόνο τούτο θα πούμε, ότι ποτέ η Εκκλησία κατά την πρώτη χιλιετία δεν ανεγνώρισε στον Επίσκοπο Ρώμης αυθεντία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η υπέθετη αυθεντία στην ανατινικουμένη Εκκλησία ασκείται πάντοτε και μόνον από τις Οικουμενικές Συνόδους. Θα θέλαμε όμως να θέσουμε εδώ και κάποια εύλογα εκκλησιολογικού χαρακτήρα ερωτήματα. Είναι δυνατόν ως Ορθόδοξοι να δεχθούμε το παπικό πρωτείο όπως αυτό κατανοήθηκε και ερμηνεύθηκε από την πρώτη Βατικανή Σύνοδο? Μπορούμε δηλαδή να δεχθούμε το παπικό πρωτείο της λεγόμενης εξουσίας διακονίας που λειτουργεί στην πραγματικότητα ως υπερεκκλησία, αφού ο Πάπας ως αλάθητος εκφρασής της συνειδήσεως της Εκκλησίας μπορεί να είναι αντίθετος ακόμη και με τις αποφάσεις μιας Οικουμενικής Συνόδου? Είναι δυνατόν να δεχθούμε έναν άνθρωπο στην Εκκλησία ως αλάθητο? Είναι δυνατόν δηλαδή να δεχθούμε έναν άνθρωπο να παίρνει τη θέση του πνεύματος της αληθείας? Μπορούμε να συνυπάρξουμε εκκλησιολογικά με τον Ρωμαιοκαθολικισμό όταν αυτός, διατηρώντας το φιδεώκε και το παπικό πρωτείο της υπερεκκλησίας, ακυρώνει ουσιαστικά την Εκκλησία ως κοινωνία θεώσεως του ανθρώπου? Μπορούμε να συνυπάρξουμε? Μήπως οι Ρωμαιοκαθολικοί μας έδωσαν δείγματα αλλαγής της θεολογίας και της εκκλησιολογίας τους, ή μήπως οδεύουμε με τους Ρωμαιοκαθολικούς σε μια ενότητα πλήρους κοινωνίας μεταξύ μας, χωρίς να αφαιρεθεί τίποτε το ουσιώδες από κανέναν, διατηρώντας έτσι αμοιβαίως την διαφορετικότητά μας, όπως δηλαδή οραματίζεται την ενότητα αυτή ο καρδινάλιος κύριος Κάσπερ, σύμφωνα με τη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων τον Νοέμβριο του 2008. Με τέτοια ενότητα όμως, με πλήρη κοινωνία από τη μια και διαφορετικότητα στο δόγμα από την άλλη, εμφορείται από οποιοδήποτε άλλο πνεύμα εκτός από το πνεύμα της αληθείας. Γι' αυτό και μια τέτοια ενότητα δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ στην Εκκλησία. Σε τελευταία ανάλυση, μήπως αυτή την ουνητικού προτύπου ενότητα ζητά ο Πάπας με την αναγνώριση του πρωτείου του από την Ορθόδοξη Εκκλησία? Στην τελευταία παράγραφο 46, τα μέλη της Νυχτής Διεθνούς Επιτροπής για τον Θεολογικό Διάλογο δηλώνουν πως είναι πεπισμένα ότι το κοινό κείμενο παρουσιάζει θετική και σημαντική πρόοδο εις τον διάλογό μας και ότι παρέχει σταθερά βάση διαμελλοντική συζήτηση του ζητήματος του πρωτείου εις το παγκόσμιο επίπεδο εντός της Εκκλησίας. Μετά όμως από όσα εκθέσαμε στην εισήγησή μας, είναι προφανές ότι αφισβητούμε κέρια όχι μόνο τη θετική και σημαντική πρόοδο του θεολογικού διαλόγου, αλλά κυρίως τη σταθερή βάση για την μελλοντική συζήτηση του πρωτείου. Η εκφραζόμενη άλλωστε ελπίδα των μελών της Νυχτής Επιτροπής να οικοδομήσουμε επί της ήδη επιτευχθείς της συμφωνίας είναι και παραμένει κατά τη γνώμη μας μετέωρη. Και τούτο επειδή αυτή η ελπίδα επιχειρείται να θεμελιωθεί στην προσευχή του Χριστού ή να πάντες ενώσει. Τη στιγμή που η προσευχή του Χριστού στο βιβλικό κείμενο προϋποθέτει την αποδοχή και μετοχή των πιστών στην άκτιστη Θεία Δόξα Του, της οποίας τον άκτιστο χαρακτήρα απορρίπτουν οι Ρωμαιοκαθολικοί. Παραμένει όμως μετέωρη η ελπίδα και γιατί η υπακοή στο Άγιο Πνεύμα, την οποία επικαλούνται, προϋποθέτει θεολογικά την πνευματολογία της πρώτης χιλιετίας, η οποία ανατρέπεται κατάφορα από την παραμονή του Φιλιώκε στο σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως.
είναι γι' αυτό σαφής και προφανής η αντίθεση με την οποία ολοκληρώνεται το κείμενο. Ομολογείται και από τα δύο μέλη ως κοινή η πίστη τους. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας η διακοπή της μυστηριακής κοινωνίας τους οφείλεται ουσιαστικά στις δογματικές αποκλίσεις των Ρωμαιοκαθολικών και την κοινή πίστη των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Επίλογος συμπεράσματα. Συνοψίζοντας την κριτική μας στα προβληματικά σημεία του κοινού κειμένου της Ραβένας από ορθόδοξη άποψη, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής. Στο κοινό κείμενο η Ορθόδοξη Εκκλησιολογία επεκτείνεται και εφαρμόζεται ανεπίτρεπτα και στους ετεροδόξους. Αυτό γίνεται απροϋπόθετα, χωρίς δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες δογματικές διαφορές. Πράγμα που νομιμοποιεί εκκλησιολογικά την ετεροδοξία και την εξισώνει με την Ορθοδοξία. Ο εκκλησιολογικός αυτός νεοτερισμός διαποτίζει όλο το κοινό κείμενο και εκβάλλει σε επιμέρους εκκλησιολογικές παραδοξότητες, οι οποίες αλλοιώνουν την έως τώρα αυτοσυνειδησία της Ορθοδοξίας. Το κοινό κείμενο δηλαδή φαίνεται να προϋποθέτει σαφώς ότι Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί ανήκουν στη μία Εκκλησία και ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν κοινή με εμάς αποστολική πίστη. Παρά την ταύτιση ουσίας και ενέργειας στο Θεό, παρά το φιλιόκαι, παρά την εσφαλμένη δογματική διδασκαλία του για τον κτιστό χαρακτήρα της άκτιστης και θεοποιού χάρη του. Όλα τα παραπάνω στα οποία παραμένουν σταθερά μέχρι σήμερα οι Ρωμαιοκαθολικοί ακυρώνουν στην πράξη το χαρακτήρα της Εκκλησίας ως κοινωνίας θεώσεως με την οντολογική σημασία του όρου. Πραγματική δηλαδή και όχι συμβολική μετοχή του ανθρώπου στη Θεία Ζωή. Ακυρώνουν όμως ταυτόχρονα και τον ουσιαστικό χαρακτήρα των μυστηρίων της. Στηριζόμενοι στη διατύπωση του κοινού κειμένου και χωρίς να επεκταθούμε στις άλλες δογματικές διαφοροποιήσεις των Ρωμαιοκαθολικών, οι οποίες αναφέρονται στο πρωτείο, το αλάθητο, το καθαρτήριο πυρ, την άσπηλη σύλληψη κλπ. Μπορούμε ασφαλώς να υποστηρίξουμε ότι η βάση του διαλόγου θεολογικώς κρινόμενη είναι δυστυχώς τελείως εσφαλμένη. Και τούτο γιατί παραμερίσκαν θεμελιώδεις βιβλικές και πατερικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Γι' αυτό και η ουσιαστική αποτυχία του πραγματικού θεολογικού διαλόγου είναι προδικασμένη. Ο θεολογικός διάλογος οδήγησε ήδη την Ιχτή Διεθνή Επιτροπή σε κατάθεση 10 κοινών κειμένων, χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις, αφού σε κανένα κοινό κείμενο δεν γίνεται λόγος για σαφή καταδίκη των γενοφαλών δογμάτων του Ρωμαιοκαθολικισμού, όπως λέγει χάρη του Φιλιόκε. Την πρακτική αυτή, βλέποντας με έκδηλη πνευματική ανησυχία ο μακαριστός γέροντας πατήρ Παΐσιος, ο Αγιορείτης, παρατήρησε εύστοχα και προφητικά. Για αλλού ξεκινήσαμε και αλλού πηγαίνουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, όταν δεν ακολουθούμε τα χνάρια των Αγίων Πατέρων. Είναι λόγια του Αγίου Παϊσίου. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, με τη γνωστή Πατριαρχική Εγκύκλιο του 1920, άρχισε να παραμερίζεται ουσιαστικά η σύσταση του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά προς τους Ρωμαιοκαθολικούς και να υιοθετούνται άλλες προϋποθέσεις για το θεολογικό διάλογο με τους ετεροδόξους. Έτσι εγενιάστηκε μια άλλη μη πατερική πορεία με αναπόφευκτη συνέπεια τώρα να πηγαίνουμε αλλού χωρίς ίσως να το καταλαβαίνουμε. Το κείμενο της Ραβένας με τη θεολογική κριτική του οποίου ασχοληθήκαμε παρουσιάζει εύγλωτα τις αρνητικές συνέπειες των εσφαλμένων προϋποθέσεων του θεολογικού διαλόγου και προδιαγράφει το ποιόν και του επομένου κοινού κειμένου τον Οκτώβριο στην Κύπρο, εκτός και αν στο μεταξύ αλλάξουν οι προϋποθέσεις του διαλόγου. Η συμφωνία της πίστεως εδώ δεν θα πρέπει να νοηθεί ως τυπική απλώς αποδοχή της αποκαλυστής αλήθειας,
αλλά θα πρέπει να νοηθεί και δυναμικά ως ενεργός μετοχή όλων μας στην άκτιστη Θεία Δόξα εδώ και τώρα. Αυτή όμως η ενεργός μετοχή στην άκτιστη Θεία Χάρη και Δόξα του Τριαδικού Θεού προϋποθέτει οπωσδήποτε όχι μόνο την απόλυτη ταυτότητα της σοφής πίστεως, αλλά και τα θεουργά μυστήρια μαζί με την έμπονη αγαπητική τήρηση των εντολών. Βλέπετε τις εκπορεύσεις του Αγίου Πνεύματος, λόγος πρώτος, «Ιν ουν άρα των δικαιωτάτων μηδέν λόγων αξιούν ημάς, ιν ή του προστιθένε το ιερό συμβόλο παυσίστε, τη δε παρημών προσήκης, παρημών εκπαιδευμένης πρώτερων, έπειτα δική ή και εκ του Υιού, Υιουσί και εκ του Υιού, το Πνεύμα το Άγιο, και του αναθέντης Θεοφόρης συνδοκούν κυρούν». Είναι σαφές από την Αγία Γραφή ότι πριν την αποδοχή της πίστης της Εκκλησίας από τους ετεροδόξους, ο Απόστολος Παύλος μιλά όχι για θεολογικό διάλογο, αλλά για παρένεση και νοθεσία με σαφείς περιορισμούς έως δύο φορές. Βλέπε Τίτων 3:10 αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέρα νοθεσίαν παρετού ότι εξέστρατε ότι ούτως ον αυτοκατάκλητος. Εδώ πρόκειται για συμβουλή με φραχνικό, παρηγορητικό, ενθαρρυντικό και ταπεινό τρόπο, χωρίς φανατισμό και μυσαλλοδοξία για την επάνω στην διούμενη εν Αγίω Πνεύματι εκκλησιαστική αλήθεια, στην πίστη των Αποστόλων και των Πατέρων της Εκκλησίας. Βλέπε Μεγάλου Αθανασίου περί των γεγεννημένων παραλιανών. Ου γαρ ιόντε συνόδο συναρρυθμηθήνε τους περιπίστην ασεβούντας. Ουδέ προκρίνεστε πράγματος εξέταση της περιπίστεως εξετάσεως. Χρήγαρ πρώτον πάσαν περί της πίστεως διαφωνίαν εκόπτεστε και τότε την περί των πραγμάτων έρευναν ποιήστε. Και γάρ ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ου πρώτερον εθεράπευσε τους πάσχοντας πριν ανδείξωση και ύποσιν οποίαν πίστην ήχουν εις αυτόν. Ταύτα παρά των πατέρων ενάθωμα. Ο Χριστός δηλαδή και η Εκκλησία του ενεργούν θεραπευτικά μόνο με την προϋπόθεση της ορθής και θερμής πίστεως. Βλέπε Μάρκον 9:23-25. Η άποψη ότι δεν υπάρχει πραγματική κοινωνία Θεού και ανθρώπου κατά τον Άγιο Σημεών τον νέο θεολόγο πάσαν ανατρέπει του Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού την οικονομία και φανερώς απαρνείται την ανακαίνιση της θαρίσης εικόνας. Κατηχήσεις 32-49-58. Υπόμνημα βλέπε εις την προς Εβραίους επιστολή ομιλία. Πόσουν ο Παύλος φυσί, πίθεστε της ηγουμένης ημών και υπήκετε. Ανωτέρω λοιπόν, όν αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής μιμήστε την πίστη. Τότε είπε, πίθεστε της ηγουμένης ημών και υπήκετε. Ποιούν φυσίν όταν πονηρός ή και μη πειθόμεθα. Πονηρός, πώς λέγεις, ημέν πίστεως ένε και θέβει αυτόν και παρετήσε, μη μόνον ανάνθρωπος ή, αλλά καν άγγελος υψηλωλού κατιών. Οι δε δύο ένεκεν μη περιεργάζουν και τούτο ουκ οίκοθεν λέγω το υπόδειγμα, αλλά υπό της Θείας Γραφής επί και το μη κρίνεται ή να μη κρυθείτε περί δύο εστιν ου περί πίστεως. Εγκύκλειος των τεσσάρων πατριαρχών της Ανατολής προς τον Πάπα Πίον το Θήτα 1848. Παριμήν ούτε πατριάρχε ούτε σύνοδοι εδημήθησαν ποτέ εισαγαγή νέα, διότι ο υπερασπιστής τη θρησκεία εστίν αυτό το σώμα της Εκκλησίας, είτε αυτός ο λαός όσοι στέλνει το θρήσκευμα αυτού αιωνίως αμετάβλητο και ομοειδές των πατέρων αυτού. Στο Ιωάννη Καρμύρη τα δογματικά και συμβολικά μνημεία της Ορθοδόξης Καθολικής Εκκλησίας. Η δυναμική διακονία κατά τους Ιερούς Κανόνες Πειραιές 1976. Όσον αφορά δε εις την διοίκηση και την διδασκαλία, η συμμετοχή του λαού είναι θεμελιώδης, εφόσον ούτως χαρισματούχος ον και διδακτός Θεού
αποτελεί μετά του κλήρου την αγριπνούσα συνείδηση της Εκκλησίας ή της μαρτυρεί, κρίνει, διακρίνει, εγκρίνει και αποδέχεται ή κατακρίνει και απορρίπτει την διδασκαλία και τα πράξεις της ιεραρχίας ως απεφάθησαν και οι Πατριάρχοι της Ανατολής εγκυκλίου αυτών της 6ης Μαΐου 1948. Σχετικώς βλέπε Μητροπολίτη Ιεροθέου Βλάχου Ανατολικά Τόμος Πρώτος και Πρωτοσυγγέλου Θεοδόρου Ζήση Ιερά Σύνοδος και ο Πάπας Θεσσαλονίκη 2001. Λάχης χάρη, συνοδικότητα με Ορθοδόξους και Ορθοδόξους, ισότιμα, ταυτότητα μυστηρίων Ορθοδόξων και ετεροδόξων, επέκταση της δογματικής συνειδήσεως στους ετεροδόξους, τραυματισμός της καθολικότητας της Εκκλησίας εξαιτίας διακοπής της ευχαριστιακής κοινωνίας, αποστολική διαδοχή διηρημένη η μία Εκκλησία. Για τους Ορθοδόξους η Εκκλησία είναι το μυστηριακό σώμα του Χριστού, που το συνιστούν ο λαός του Θεού με την ηγεσία του, ως κοινωνία Θεώσεως. Η Εκκλησία όταν πάβει να λειτουργεί ως κοινωνία Θεώσεως, πάβει να υπάρχει και ως Εκκλησία. Ο άνθρωπος σώζεται όταν ελευθερώνεται από τη φθορά και το θάνατο. Και αυτό πραγματοποιείται μόνο με την προσωπική μετοχή στην άκτιστη Θεία Ζωή, που παρέχεται μόνο στην Εκκλησία ως κοινωνία Θεώσεως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ιστορία και το παρόν στο συλλογικό τόμο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων Αθηνών και Ρενεσού Άγιον Όρος 2000. Το ένα βάπτισμα και το βάπτισμα των αιρετικών. Η εκ μέρους της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατανόηση του ετεροδόξου βαπτίσματος πηγάζει και καθορίζεται από την επίγνωση της ύπαρξής της ως της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, που αποκλειστικά τελεί το ένα βάπτισμα στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού. Το Άγιο Βάπτισμα είναι η είσοδος στο σώμα του Χριστού και ως εκ τούτου το θεμέλιο και η προϋπόθεση όλων των επακόλουθων μυστηρίων. Όπως ο ίδιος ο Κύριος είπε, εάν νήτης γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ού δύναται εις ευθύν εις την βασιλεία του Θεού. Η αυτογνωσία της Εκκλησίας εκφράζεται πρωτίστως στο σύμβολο της πίστεως, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ομολόγω εν βάπτισμα, εις άφεσιν αμαρτιών. Προφανώς αυτά τα δύο άρθρα του συμβόλου της πίστεως σχεδιάστηκαν για να ομολογούνται το ένα μετά το άλλο. Ακριβώς επειδή το δεύτερο, εν βάπτισμα, εννοείται ότι λαμβάνει χώρα στο πρώτο, στην μία Εκκλησία. Εκφράζεται επίσης και στα αιώνια λόγια του Αποστόλου Παύλου ότι υπάρχει εν σώμα και ένα πνεύμα εις Κύριος, εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων. Ο ένας Κύριος, η μία πίστη, το ένα βάπτισμα και τα τρία αυτά συνθέτουν την έννοια της μιας Εκκλησίας και διασφαλίζουν την αδιάσπαστη ενότητά της. Εκτός αυτής, ό,τι λέγεται Εκκλησία είναι συνάθρηση αιρετικών που έχουν απολέσει τη μία πίστη στον ένα Κύριο και κατά συνέπεια το βάπτισμα, το οποίο τελείται από αυτούς, δεν είναι το χριστιανικό βάπτισμα. Για τον λόγο αυτό οι αιρετικοί και οι σχισματικοί εισέρχονται στους κόλπους της Εκκλησίας δια του βαπτίσματος. Ο ρόλος της οικονομίας και τα όρια της. Η Εκκλησία πάντοτε καθοδηγουμένη από ποιμαντική φροντίδα εφαρμόζει την οικονομία σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και το μυστήριο του βαπτίσματος και η ενότητα της Εκκλησίας, η ιδέα της βαπτισματικής ενότητας και η αποδοχή της από τους Ορθοδόξους Οικουμενιστές Πρεσβυτέρου Πέτρου Χίας. Η εμπειρία και η γεύση της Εκκλησίας είναι δυνατή μόνο εκ των έσω και όχι έξωθεν, χωρίς την ορθή πίστη, ορθοδοξία
και έξω από μια ζωή σύμφωνη με την πίστη αυτή, η Εκκλησία δεν υπάρχει. Μητροπολίτης Μαυρομουνίου Αμφιλόχιος. Μόνο όταν αυτό βοηθά στη συμφιλίωση με τους ετερόδοξους, χωρίς να σκοτεινεί τις αλήθειες της Ορθοδόξης πίστεως. Η οικονομία πάντοτε κινείται μέσα στο πνεύμα και στη βούληση του κανόνα της πίστεως και σκοπεύει στον ίδιο στόχο, έχοντας την ακρίβεια ως μέτρο και τις αρχές που διατυπώνονται στο Ευαγγέλιο ως οδηγό της. Εάν η οικονομία υπερβαίνει τον κανόνα, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να τον αντιστρατευτεί. Μπορεί να είναι υπερβατική, ουδέποτε όμως ανατρεπτική. Χρήστου Παπαθανασίου, το κατακρίδια βάθυγμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν η εφαρμογή της οικονομίας, που οπωσδήποτε δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθιστά θολή τη γραμμή μεταξύ της Ορθοδοξίας και της Αιρέσεως ή διαιωνίζει τις εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με τις ετερόδοξες τελετές, είναι αυτοαναιρούμενη. Στον βαθμό που η οικονομία στοχεύει στο ίδιο αποτέλεσμα, με την ακρίβεια, αν και το κάνει αυτό με διαφορετικό τρόπο. Είτε λοιπόν η Εκκλησία εφαρμόζεται την κατακρίβεια θεραπεία του βαπτίσματος ή την κατοικονομία θεραπεία του χρήσματος ή της ομολογίας της πίστεως, αυτό δεν σημαίνει καμία αλλαγή στην Ορθόδοξη Εκκλησιολογία ή στην μυστηριακή θεολογία, αλλά απλώς μια αλλαγή στην ποιμαντική πρακτική, όπως σαφέστατα διευκρινίζει και ο Μητροπολίτης Νατάκτου Ιερόθεος. Η Εκκλησία μπορεί να αποδεχθεί κάποιον ερετικό με την αρχή της οικονομίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναγνωρίζει ως Εκκλησία την κοινότητα που τον είχε προηγουμένως βαπτίσει. Το εκκλησιολογικό υπόβαθρο για την αναγνώριση του ερετικού βαπτίσματος καθεαυτό. Σε απόλυτη αντίθεση με αυτή την αντίληψη βρίσκεται μια σειρά σχετικών με το βάπτισμα υπογεγραμμένων εγγράφων και δηλώσεων, γενωμένων από τους Ορθοδόξους Οικουμενιστές στην Αυστραλία, την Αμερική, το Βατικανό, το Λίβανο και αλλού. Πράγματι, αυτές οι δηλώσεις είναι ουσιαστικά σύμφωνες με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησιολογία και φαίνεται ότι απορρέουν από αυτήν. Η Εκκλησιολογία αυτή περιέχει μία διδασκαλία περί του αιρετικού βαπτίσματος, που έχει τις ρίζες της αποκλειστικά στο θεολογικό κόσμο των Λατίνων. Συνοδικά δε υιοθετήθηκε στη Σύνοδο του Τριδέντου και εκφράστηκε καινοτομικά στη Β' Σύνοδο του Βατικανού. Μία διαστραμμένη εκκλησιολογία. Ο μεσαιωνικός παπισμός προϋποθέτει ένα ακόμη μυστήριο που αναφέρεται στην παγκόσμια οργάνωση ενός σώματος, το οποίο η δικαιοδοσία επεκτείνεται πέραν του σώματος του Χριστού. Έχοντας χάσει τη διαχρονική ενότητα με την παράδοση και τους πατέρες και αντιμετωπίζοντας την καθολικότητα της Εκκλησίας ως απλή οικουμενικότητα ή παγκοσμιότητα, με κέντρο τη Ρώμη, ο Ρωμαιοκαθολικισμός παραμέρισε την χαρισματική διάσταση και την εσχατολογική προοπτική της και πραγματοποίησε την εκοσμίκευση ή την θρησκειοποίηση του χριστιανισμού. Οι σύγχρονοι παπικοί απολογητές διακηρύττουν ότι δεν ακολουθούν ούτε τον Άγιο Κυπριανό, ούτε τον Άγιο Αυγουστίνο στην αυστηρότητά τους, αλλά είναι παιδιά του Πάπα, Αγίου Στεφάνου, ο οποίος δεν θα επέτρεπε το αιρετικό βάθυμα να προσβάλλεται. Αυτή η απόρριψη των θέσεων των Βορειοαφρικανών πατέρων δεν είναι καινούρια, αλλά χρονολογείται τουλάχιστον στον 13ο αιώνα. Πολύ νωρίς από τη Σύνοδο του Λατερανού, το 1215, το βάφτισμα που τελείται από λαϊκό αιρετικό αβάφτιστο ή ακόμη άπιστο είναι αποδεκτό εάν διατηρεί τον ορθό εξωτερικό τύπο και αυτός που βαφτίζει έχει την διάθεση να τελέσει ό,τι η Εκκλησία τελεί, το κατακρίδιαν βάφτισμα. Αυτή η θέση επαναλήφθηκε
στη Σύνοδο της Φλωρεντίας 1438-1445, ενώ η Σύνοδος του Τριδέντρου 1545-1563 προχωρά και αναθεματίζει όποιον λέγει ότι δεν είναι έγκυρο το βάθισμα που χορηγείται από αιρετικούς. Το θεολογικό σχίσμα της Β' Συνόδου του Βατικανού. Αυτό μας οδηγεί στον σύγχρονο Ρωμαίο Καθολικισμό και στις αποφάσεις της Β' Βατικανίου Συνόδου. Αυτές οι αποφάσεις όσον αφορά τη θεολογία του βαπτίσματος είναι κατά τη γνώμη των Ρωμαιοκαθολικών η καρπή των έργων εκείνων των θεολόγων οι οποίοι έκαναν χώρο θεολογικά για το Οικουμενικό Άνοιγμα. Στην ανάλυση των αποφάσεων της Συνόδου, ο πατήρ Ιωάννης Μέγεντορφ εφιστά την προσοχή μας σε δύο όψεις των νέων διαταγμάτων της Ρώμης. Διατάγματα που συνδυαζόμενα δημιουργούν θεμελιώδη θεολογική δυσαρμονία. Από την μία μεριά, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο διάταγμα της Εκκλησίας, οι επίσκοποι που δεν έχουν κοινωνία με την έδρα της Ρώμης δεν έχουν καμία δογματική αυθεντία. Από την άλλη μεριά υποστηρίζεται ότι υπάρχουν έγκυρα μυστήρια που τελούνται έξω από την Εκκλησία ώστε να είναι δυνατό να γίνει δεκτή μια κατάσταση μερικής κοινωνίας και μια περιορισμένη πρακτική της μυστηριακής κοινωνίας με τους χωρισμένους χριστιανούς. Συνδυάζοντας αυτές τις δύο ιδέες μαζί εμφανίζεται μια νομικιστική έννοια περί Εκκλησίας που τη θεωρεί έναν παγκόσμιο θεσμό ελέγχου και δογματικής ασφαλείας, ξεχωρίζοντας τον Χριστό των μυστηρίων από την δογματική αλήθεια. Επομένως, δημιουργείται ένας θεολογικός διχασμός μεταξύ της μυστηριακής παρουσίας του Χριστού και της αποκαλύψεώς του ως μοναδικής αλήθειας. Κατά συνέπεια, η ευθεντία εις την έκφρασή της δογματικής διδασκαλίας χωρίζεται από την μυστηριακή πραγματικότητα. Η αναγνώριση του αιρετικού βαπτίσματος καθεαυτό από τους Ορθόδοξους Οικουμενιστές. Έχοντας λοιπόν θίξει διολίγων τα σημεία εκκλησιολογικού ενδιαφέροντος της Ρωμαιοκαθολικής θεολογίας, μπορούμε καλύτερα να κατανοήσουμε τις πρόσφατες συμφωνίες και δηλώσεις των Ορθόδοξων Οικουμενιστών. Αν και υπήρχαν ορισμένοι Σκόρπιοι Ορθόδοξοι, που ακόμη και πριν την έλευση της Β' Βατικάνιας Συνόδου υποστήριζαν τη γνησιότητα του αιρετικού βαπτίσματος αυτού, υπό την φανερή επιρροή της Συνόδου και το άνοιγμα νέων δυνατοτήτων, ο αριθμός αυξήθηκε δραματικά. Από νωρίς το 1975 ο Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αθηναγόρας Κοκκινάκης, στη συνοδικά εγκεκριμένη και εξουσιοδοτημένη ομολογία Θυατήρων, δήλωσε ότι όλοι οι χριστιανοί πιστεύουν στο ίδιο βάθισμα για το οποίο όλοι έχουν γίνει μέλη του σώματός του, της Εκκλησίας. Αθηναγόρας Κοκκινάκης, The Theatre Confession, London, The Faith Press, 1975. 10 χρόνια αργότερα, ο λαϊκός τότε θεολόγος Ιωάννης της Γιούλας, νυν Μητροπολίτης Περγάμου, πρότεινε να ομιλούμε για τα όρια της Εκκλησίας επί τη βάση της βαπτιστικής ενότητος. Υποστήριξε ότι το βάθημα είναι αυτό που διαγράφει τα όρια της Εκκλησίας και ότι όλοι οι χριστιανοί είναι βαπτισμένοι. Έπεται δηλαδή ότι εντός του βαπτίσματος, ακόμη κι αν υπάρχει μία διάσπαση, μία διαίρεση, ένα σχίσμα, ακόμη μπορείς να μιλάς για Εκκλησία. Παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το κείμενο του Μητροπολίτη Περγάμου. Εάν λάβουμε υπόψη μας τους κανόνες της αρχαίας Εκκλησίας, τότε μπορούμε να ομιλούμε για τα όρια της Εκκλησίας επί τη βάση. Θα πρότεινα της βαπτιστικής ενότητας. Με αυτό εννοώ ότι το βάθισμα είναι ένα τόσο καθαριστικό σημείο της ζωής μας, ώστε αυτομάτως δημιουργεί διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην προβαπτιστική και μεταβαπτιστική κατάσταση. Αν βαπτίζεσαι αμέσως,
πάβεις να είσαι αυτό που είσαι. Πεθαίνεις, όπως λέγει ο Άγιος Παύλος, όσον αφορά το παρελθόν, και επομένως υπάρχει μια καινούργια κατάσταση. Το βάπτισμα δημιουργεί ένα όριο στην Εκκλησία. Τώρα με αυτό το βαπτιστικό όριο είναι κατανοητό να υπάρξει διαίρεση. Αλλά οποιαδήποτε διαίρεση μέσα σε αυτά τα όρια δεν είναι το ίδιο με τη διαίρεση που υπάρχει μεταξύ της Εκκλησίας και αυτών που βρίσκονται έξω από αυτό το βαπτιστικό όριο. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε σοβαρά τα βαπτιστικά όρια της Εκκλησίας και να αποδεχτούμε ότι έξω από την βάπτιση δεν υπάρχει Εκκλησία. Εντός του βαπτίσματος, ακόμη κι αν υπάρχει μία διάσπαση, μία διαίρεση, ένα σχίσμα, ακόμη μπορείς να μιλάς για Εκκλησία. Ακόμα κι αν πάρετε το μοντέλο της ευχαριστίας ως βάση σας, θα δείτε ότι αυτό αφορά όλους τους χριστιανούς. Ας πάρουμε τη λειτουργία της Αρχαίας Εκκλησίας ως ένα παράδειγμα. Μέχρι το σημείο της αναγνώρισης των γραφών ή όπως έχουμε ακόμα σήμερα στην λειτουργία, μέχρι το φιλί της ειρήνης, που είναι το σημείο της ενότητος, εν αγάπη, και του συμβόλου της πίστεως, το οποίο είναι σημάδι ενότητος, ενότητας, ελπίστη. Μέχρι αυτό το σημείο ήταν κατανοητό ότι κάποιος μπορούσε να πάρει μέρος στην λειτουργία και μετά δεν του επιτρεπόταν για διαφόρους λόγους, όπως μια εκκλησιαστική ποινή, για παράδειγμα, ή αν ήταν κατηχούμενος. Δεν του επιτρεπόταν για διαφόρους λόγους να παραμείνει. Έφευγε λοιπόν πριν από το μυστήριο. Αυτό τώρα υποδηλώνει ότι μπορούμε να κατανοήσουμε τις διαιρέσεις με την Εκκλησία ως λαμβάνουσες χώρα ακριβώς σε αυτά τα σημεία, είτε στο φιλί της ειρήνης ή στο σύμβολο. Εάν δεν είμαστε σε θέση να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον και να ομολογήσουμε την ίδια πίστη, τότε υπάρχει ένα ρήγμα στην κοινωνία. Αλλά αυτό το ρήγμα δεν σημαίνει ότι κάποιος εξέπεσε από το βασίλειο της Εκκλησίας. Οι Ορθόδοξοι, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, συμμετέχουν στην οικουμενική κίνηση ως μια κίνηση βαπτισμένων χριστιανών που βρίσκονται σε κατάσταση διαίρεσης, διότι δεν μπορούν να εκφράσουν την ίδια πίστη μαζί. Στο παρελθόν αυτό συνέβαινε λόγω της έλλειψης αγάπης, η οποία τώρα, δόξα τω Θεώ, εξαφανίζεται. Ιωάννος Γιούλα, Ορθόδοξ Εκκλησιόλογοι and Ecumenical Movement, Αγγλία, 1985. 6 χρόνια αργότερα, στον Πάλαμα του Λιβάνου, συνετάχθη η περίφημη σήμερα Συμφωνία του Πάλαμα. Μεταξύ των διακηρύξεων της ξεχώρισε η δήλωση του κοινού βαπτίσματος. Στο κείμενο διαβάζουμε: από τις ενάρξεις των πανορθοδόξων διασκέψεων και της Β' Συνόδου του Βατικανού, η εκ νέου ανακάλυψη και η οικειοποίηση τόσο από τους Ορθόδοξους όσο και από τους Καθολικούς της Εκκλησίας ως κοινωνίας άλλαξαν ριζικώς οι προϋποθέσεις και άρα και οι θεμελιώδεις στάσεις. Από τις δύο πλευρές αναγνωρίζεται ότι αυτό που ο Χριστός ενεπιστεύει στην Εκκλησία του, ομολογία της Αποστολικής Πίστεως, συμμετοχή στα ίδια μυστήρια και προπάντων στη μοναδική ιεροσύνη που τελεί τη μοναδική θυσία του Χριστού, αποστολική διαδοχή των επισκόπων, δεν δύναται να θεωρείται ως η ιδιοκτησία της μίας μόνο από τις εκκλησίες μας. Στα πλαίσια αυτά είναι προφανές ότι κάθε είδους αναβαπτισμός αποκλείεται. Κατά πόδος, ο Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης συνεισέφερε ομοίως μία δήλωση για την βαπτισματική ενότητα. Στο κοινό ανακοινωθέν του Πάπα Ιωάννη Παύλου, του Β' και του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις 29 Ιουνίου 1995, έγινε η εξής δήλωση. Μία κοινή μυστηριακή αντίληψη της Εκκλησίας έχει εμφανιστεί, διατηρείται και μεταδίδεται στον χρόνο δια της αποστολικής διαδοχής. Παρακινούμε τους πιστούς μας, καθολικούς και ορθοδόξους, να ενισχύσουν το πνεύμα της αδελφότητας, το οποίο προέρχεται από το ένα βάπτισμα και από την συμμετοχή στη μυστηριακή ζωή.
ο Μητροπολίτης Πίτσμουρ Μάξιμος, Οικουμενικό Πατριαρχείο, ένας θερμός υποστηρικτής της συμφωνίας του Μπάλαμαν. Πιστεύει επίσης ότι η Ορθόδοξη Διδασκαλία αναγνωρίζει το ετερόδοξο βάθισμα αυτό καθε αυτό. Δήλωσε τα εξής στο περιοδικό της επισκοπής του. Όταν ομολογούμε πίστη σε ένα βάθισμα, εισάφηση αμαρτιών, δεν εννοούμε με αυτό το ορθόδοξο βάθισμα, αλλά κάθε χριστιανικό βάθισμα. Ορθοδοξία και ο ρωμαιοκαθολισμός, οι δύο αδελφές εκκλησίες, παλαιόθετοι συνεχίζουν να αναγνωρίζουν το βάθισμα αλλήλων, όπως επίσης και τα άλλα μυστήρια, τα επιτελούμενα στις εκκλησίες αυτές. Ο αναβαπτισμός υπό των ορθοδόξων των ετεροδόξων βαπτισμένων χριστιανών εμπνέεται από στενοκεφαλιά, φανατισμό και νησαυροδοξία. Είναι μια αδικία κατά του χριστιανικού βαπτίσματος και εν τέλει μια βλασφημία του Αγίου Πνεύματος που επενεργεί σε κάθε χριστιανικό βάπτισμα. Μητροπολίτη Πίτσμουρ είπα, κύριο Μαξίμου, στο περιοδικό της σκοπής Πίτσμουρ, The Illuminator, θέρος 1995. Ο Μητροπολίτης Μάξιμος, ο Επίσκοπος Ξάνθου Δημήτριος και ο Πατήρ Αλέξανδρος Γκολίτσιν, ο Πατήρ Αρχιδιάδης Καλύβας, ο καθηγητής Ιωάννης Έριξον και άλλοι ήταν μεταξύ των Ορθοδόξων αντιπροσώπων που υπέγραψαν το κοινό συμφωνηθέντη της Βορειοαμερικανικής Ορθοδόξης Καθολικής Θεολογικής Σύσκεψης για το βάθισμα και την ιστηριακή οικονομία. Η συμφωνία εκδοθήσα το 1999 αποτέλεσε μια προσπάθεια και απάντηση στις κριτικές της συμφωνίας του Μπάλαμαν, όπως επίσης για έκδοση μιας κριτικής της μυστηριακής οικονομίας. Πέραν του χαρακτηρισμού του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου ως νεοτεριστή, για τη συνεισφορά του στην παράδοση της Εκκλησίας σε ό,τι αφορά την οικονομία, η σύσκεψη εκδήλωσε τα ακόλουθα. Τα ορθόδοξα και καθολικά μέλη της σύσκεψής μας παραδέχονται στις σαφότερες παραδόσεις μας μία κοινή διδασκαλία και μία κοινή πίστη σε ένα βάθημα, παρά τις κάποιες αποκλίσεις στην πρακτική, οι οποίες πιστεύουμε δεν επηρεάζουν την ουσία του μυστηρίου. Παρακινούμεθα επομένως να δηλώσουμε ότι αναγνωρίζουμε επίσης ο ένας το βάθημα του άλλου ως ένα και το αυτό. Αυτή η αναγνώριση έχει πρόδειλες εκκλησιολογικές συνέπειες. Η Εκκλησία είναι η ίδια μαζί με το περιβάλλον και το αποτέλεσμα του βαπτίσματος και δεν είναι δικό μας δημιούργημα. Αυτή η αναγνώριση απαιτεί από την κάθε πλευρά του διαλόγου μας την αναγνώριση μιας εκκλησιαστικής πραγματικότητας στην άλλη. Όσο πολύ κι αν θεωρούμε ίσως τον δικό τους τρόπο ζωής της εκκλησιαστικής πραγματικότητας ως ελαττωματικό ή ατελή. Στην κοινή μας πραγματικότητα του βαπτίσματος ανακαλύπτουμε τη θεμελίωση του διαλόγου μας, όπως επίσης την δύναμη και το επίγον της προσευχής του Ιησού «Είναι πάντες εν όσιν». Εδώ τελικά είναι η ασφαλής βάση της σύγχρονης χρήσης της φράσης «αδελφές εκκλησίες», «βάπτισμα και μυστηριακή οικονομία». Μια σύμφωνη δήλωση της Βορειοαμερικανικής Ορθοδοξιοκαθολικής Θεολογικής Σύσκεψης, Ορθόδοξη Σχολή Αγίου Βλαδιμίρου, Κρέτσκουντ, Νέα Υόρκη, 3 Ιουνίου 1999. Για το σκοπό μας εδώ, αυτό που πρέπει να είναι ξεκάθαρο είναι ο σημαντικός ρόλος που έπαιξε η ρωμαιοκαθολική θεωρία της βαπτισματικής ενότητας στη συμφωνία. Στη σύντομη ανάλυση του επί του κειμένου, ένας σύγχρονος ιεράρχης αποδεικνύει το ψεύδος της βαπτισματικής ενότητος και ορθά την αναγνωρίζει ως μία εκδοχή της θεωρίας των κλάδων, Branch Theory. Φαίνεται γράφει ότι η αποδοχή του βαπτίσματος των ερετικών παπικών προτεσταντών που αλλίωσαν το δόγμα της Αγίας Τριάδος κλπ. Ερμηνεύεται ως αποδοχή της υπάρξεως εκκλησίας στους ερετικούς και ακόμη χειρότερο ότι οι δύο εκκλησίες, Ορθόδοξη και Λατινική, έχουν ενότητα παρά τις μικρές διαφορές ή προερχόμαστε από την ίδια εκκλησία και πρέπει να αναζητήσουμε
να επιστρέψουμε και να αποτελέσουμε τη μόνη εκκλησία. Είναι έκδηλη εδώ η θεωρία των κλάδων. Μία έκφραση της θεωρίας των κλάδων επί τη βάση του κοινού βαπτίσματος βρίσκεται καθαρά στο κείμενο που υιοθετήθηκε και υπογράφηκε από τους Ορθοδόξους Οικουμενιστές στη δεύτερη Ευρωπαϊκή Οικουμενική Συνέλευση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών τον Ιούνιο του 1997. Εκεί διαβάζουμε: «Στο βαπτισματικό είδωρ αναγνωρίζουμε την παρουσία του Πνεύματος, η οποία είναι η πηγή όλης της ζωής και μας καθιστά μέλη του σώματος του Χριστού». Τελικό κείμενο νούμερο 2 βασικών κείμενων, λάμδα 33. Συνιστούμε στις εκκλησίες να αναζητήσουν την επίτευξη της αμοιβαίας αναγνωρίσεως του βαπτίσματος μεταξύ όλων των χριστιανικών εκκλησιών. Τελικό κείμενο νούμερο 3, συστάσεις για πράξη. Τελικά τον Ιούλιο του έτους 2004, οι Επισκοπές Ασφαλείας των Πατριαρχείων της Κωνσταντινούπολης, Αντιοχίας και της Ρουμανίας υπέγραψαν το επωνομαζόμενο συμφωνητικό έγγραφο του Εθνικού Συμβουλίου Εκκλησιών της Αυστραλίας, με το οποίο αναγνωρίζουν το μυστήριο του βαπτίσματος που τελείται στις ετερόδοξες κοινότητες Ρωμαιοκαθολικούς, Αντιχαλκιδονίους, Αγγλικανούς, Λουθυρανούς, Ουνίτες, Κογκρενασιοναλιστές και προωθούν τη χρήση ενός κοινού πιστοποιητικού βαπτίσματος. Δηλαδή οι Ορθόδοξοι Ιεράρχες στην Αυστραλία και επαγωγικός στην Κωνσταντινούπολη, στη Δαμασκό και στο Βουκουρέστι έχουν αναγνωρίσει το βάπτισμα ως υπάρχουν καθεαυτό στις ετερόδοξες ομολογίες. Αν και προφανής για τους Ορθοδόξους αυτή η συμφωνία είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη της Β' Συνόδου του Βατικανού. Δηλαδή ότι όσοι πιστεύουν στον Χριστό και έλαβαν έγκυρα το βάπτισμα βρίσκονται σε κάποια κοινωνία με την Καθολική Εκκλησία, έστω κι αν η κοινωνία αυτή είναι ατελής. Όσοι έχουν λάβει το βάπτισμα, τη δικαίωση από την ίστη είναι ενσωματωμένη στον Χριστό και επομένως δίκαια φέρουν το χριστιανικό όνομα και πολύ σωστά αναγνωρίζονται από τα παιδιά της Καθολικής Εκκλησίας, σαν αδελφοί κυρίως. Διάταγμα περί Οικουμενισμού, κεφάλαιο 1, αριθμός 3. Το βάπτισμα επομένως είναι ο μυστηριακός δεσμός της ενότητας, η θεμελίωση της κοινωνίας μεταξύ όλων των χριστιανών. Οικουμενιστικός κατάλογος, Directory of Οικουμενισμού, κεφάλαιο 2, αριθμός 11. Συμπέρασμα: κρίση για επιστροφή στην αυστηρότητα. Οι απόψεις που παρουσιάστηκαν από αυτούς τους ορθοδόξους θεολόγους και οι ιεράρχες είναι καθαρά εναρμονισμένες με αυτές των ρωμαιοκαθολικών απόψεις, ιδιαίτερα εκπεφρασμένες και ανεπτυγμένες από τη Β' Σύνοδο του Βατικανού και εντεύθεν. Πρόκειται για απόψεις που αντιτίθενται στην πατερική ομοσπονδία και στους κανόνες της Εκκλησίας. Απόψεις που διακυβεύουν την ακεραιότητα της Εκκλησίας και παρακολύουν την αποστολή της. Πάνω απ' όλα είναι απόψεις που παραβλέπουν την υπεροχή της πίστεως σε σχέση με την ενότητα, κάθε είδους ενότητα, είτε ονομάζεται μερική είτε πλήρης. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν πάντες πιστεύομεν, τότε ενώτησες την. Ομιλία εις Εφεσίους 11,3. Η πατερική μαρτυρία επί του ερωτήματος του αιρετικού βαπτίσματος δεν ήταν ποτέ υποσυζήτηση, παρά τις πρόσφατες αντίθετες δηλώσεις. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, για παράδειγμα, σαφώς θεωρούσε την ορθή πίστη ως απαραίτητη για την εκπλήρωση ενός γνησίου και χαριτοδότου βαπτίσματος. Τα λόγια του περιεκτικά εκφράζουν την πατερική ομοφωνία. «Δια τούτο γούν και ο σωτήρ ουκ απλώς εν επίλατο βαφτίζειν, αλλά πρώτον φυσί μαθητεύσατεν, ιθ ούτο βαφτίζεται εις όνομα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος, ειν εκ της μαθήσεως η πίστης ορθή γέννηται και μεταπίστεως η του βαφτίσματος τελείωσης προσθεθεί». Πολλέγουν και άλλες αιρέσεις λέγουν σε τα ονόματα μόνον.
μη φρονούσε δε ορθώς οσύρητε, νιβέ τον την πίστην υγιένουσαν έχουσε. Αλυσιτελές έχουσι και το παραυτόν διδόμενον είδωρ, λυπόμενον ευσεβία ή λυτρούστε. Κατά των Αριανών 2.42.43 κεφάλαια. Δυστυχώς απουσιάζει η σαφήνεια και η ευθύντητα με την οποία ο Άγιος Αθανάσιος μιλά. Αυτό συμβαίνει διότι στην παπική οικουμενιστική θεωρία του Βαπτίσματος και της Εκκλησίας υπάρχει απίστευτη εσωτερική σύγχυση και αντίθεση, την οποία καλούμαστε να πιστέψουμε ότι είναι απλώς μία αντινομία. Δεν είναι. Είναι καθαρά ένας νομικισμός που διαστρέφει την πραγματικότητα προκειμένου να προσαρμόσει την θεολογία στους δυσλειτουργικούς τύπους της δυτικής χριστιανικής ζωής. Και επιπλέον, η βαπτισματική ενότητα αντιπροσωπεύει την κυρίαρχη σκέψη στους οικουμενιστικούς κύκλους. Εδώ βρίσκεται η μεγάλη τραγωδία και παροδία της Ορθόδοξης Μαρτυρίας στην οικουμενική κίνηση. Οι Ορθόδοξοι οικουμενιστές έχουν αντιπαραθέσει την αγάπη στην αλήθεια και έχουν συσκοτήσει ακόμη περισσότερο τον υπάρχοντα διαχωρισμό. Τι λοιπόν απαιτείται να γίνει εν ώψη αυτής της αποχώρησης από τον κανόνα της πίστεως, όπως σε παλαιότερους χρόνους, όταν η επίοικια έθετε σε κίνδυνο την ευημερία του Ορθοδόξου ποιμίου, εκθέτοντας το στη διάβρωση και ενθαρρύνοντας το στην αδιαφορία και στην αποστασία. Η Εκκλησία θα πρέπει να καταφεύγει στην αυστηρότητα όσον αφορά την επιστροφή των Ορθοδόξων, όπως και ο Μητροπολίτης Ναυπάρχου, κ. Ιερόθεος, έχει γράψει. Όταν υπάρχει μία τέτοια σύγχυση, τότε είναι ανάγκη να υιοθετούμε την άποψη της ακριβίας που διασώζει την αλήθεια, ότι δηλαδή όσοι περιτύπουν στην αίρεση βρίσκονται εκτός της Εκκλησίας και δεν ενεργεί το Άγιο Πνεύμα για την θέωση. Εκκλησιαστική παρέμβαση Δεκέμβριος 2001. Ο ισχυρισμός ότι η Καθολική Εκκλησία των τελευταίων αιώνων έχει αναπτύξει τις ιδέες του Αγίου Κυπριανού και του Αγίου Αγωστίνου, ότι έχει συνεχώς ακονίσει την αρχή της αποκλειστικότητας και επομένως συνεχώς περιορίζει τον καθολικισμό, Χέιλερ, είναι σε αντίθεση με τα σαφή γεγονότα της ιστορίας. Γιατί η αλήθεια είναι η νεότερη Εκκλησία, διόρθωσε τον αρχικό ρηγορισμό των αρχαίων θεολόγων της Αφρικής και ισχυρίστηκε ότι η χάρις του Θεού ενεργούσε ακόμα και έξω από το καθολικό σώμα. Τα μη καθολικά μυστήρια έχουν την δύναμη να αγιάσουν και να σώσουν όχι μόνο αντικειμενικά αλλά και υποκειμενικά. Εκεί διαβάζουμε πραγματικά όσοι πιστεύουν στο Χριστό και έλαβαν έγκυρα του βάπτισμα βρίσκονται σε κάποια κοινωνία με την Καθολική Εκκλησία, έστω και αν αυτή η κοινωνία είναι ατελής. Παρακάτω δεν διαβάζουμε, δεν είναι επίσης λίγες οι ιερές πράξεις της χριστιανικής θρησκείας που τελούνται από τους χωρισμένους αδελφούς μας, οι οποίες με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τη διαφορετική κατάσταση κάθε εκκλησίας ή κοινότητας, μπορούν αναμφισβήτητα να μεταδίδουν πραγματικά τη ζωή της χάρης και πρέπει να αναγνωριστούν ικανές να ανοίγουν την είσοδο προς την κοινωνία της σωτηρίας. Επομένως, οι χωρισμένες αυτές εκκλησίες και κοινότητες, αν και όπως πιστεύουμε έχουν ελλείψεις, δεν στερούνται καθόλου από τη συμβασία τους και τη σπουδαιότητά τους μέσα στο μυστήριο της σωτηρίας. Πραγματικά, το Πνεύμα του Χριστού δεν αρνείται να τις χρησιμοποιήσει σαν μέσα σωτηρίας, η δύναμη των οποίων προέρχεται από το ίδιο το πλήρωμα της χάρης και της αλήθειας που το εμπιστεύτηκε ο Χριστός στην Καθολική Εκκλησία. Η έμφαση είναι του γράφοντος. Πιο κάτω το θεολογικό σχίσμα για το οποίο μιλάει ο πατήρ Μέγεντορ εκδηλώνεται πιο έντονα όταν για λόγους έκφρασης ενότητος η κοινή λατρεία απαγορεύεται αλλά για λόγους απόκτησης χάριτος επενείται. Η έννοια της ενότητος κατά κανόνα απαγορεύει την κοινωνία στα ιερά.
Η ανάγκη συμμετοχή στα στοιχεία χάρη μερικές φορές τη συνιστά. Και αυτό επειδή η ενότητα δεν εκφράζεται στη θεία ευχαριστία, αλλά στον υποτιθέμενο αντιπρόσωπο του Χριστού στη γη, τον Πάπα. Όπως ο πατήρ Μέγεντορ ορθά επισημαίνει, η ιδέα ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό εμπόδιο για την μυστηριακή κοινωνία εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας αναγνωρίζεται η εγκυρώτηση του μυστηρίου εις μία κοινότητα άλλου δόγματος, δεν είναι καινούργια. Μάλιστα είναι η κυρίαρχη στον προτεσταντικό κόσμο για αιώνες, η οποία απλώς επανηθεύει αξιοσημείωτα την περίφημη φράση του Αλέξης Κονιάκοφ: ο Ρωμαϊσμός ήτο διαμαρτυρόμενος ευθύς από τη γέννησή του. Βλέπε για παράδειγμα Άντων Κάρτατσεν, 1960 καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Θεολογικής Σχολής του Αγίου Στεργίου στο Παρίσι, στη Χριστιανική Ένωση. Το Οικουμενικό Πρόβλημα στην Ορθόδοξη Συνείδηση, Παρίσι, επαναγνωθέσει στον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Πομαζάνσκι, επιλεγμένες εκθέσεις κλπ. Κλπ. Ο καθηγητής Κάρτατσεν γράφει: ακόμη και οι προτεσταντικές κοινότητες άστραχνα, διακόπτοντας την επαφή με την αποστολική, ιεραρχική διαδοχή και τη ζωντανή και αγία παράδοση της Εκκλησίας, αλλά έχοντας διατηρήσει το μυστήριο του βαπτίσματος στο όνομα της Αγίας Τριάδος, συνεχίζουν μέσω αυτής της μυσταγωγικής πόρτας να εισάγουν τα μέλη τους στην αγκαλιά της μίας αδιοράτου Εκκλησίας του Χριστού και να τους κοινωνούν στην ίδια ακριβώς χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλο αυτό δίνει έδαφος στην ερώτηση μίας ένωσης των Εκκλησιών επί τη βάση των ίσων δικαιωμάτων τους στο μυστικό ρεαλισμό τους και όχι επί τη βάση του ουνιτισμού, δηλαδή επανένωση των αιρετικών στην Ορθοδοξία. Η επανένωση των Εκκλησιών πρέπει να είναι μία φανέρωση και μία συγκεκριμένη πραγματικότητα της μίας αδιοράτως υπάρχουσας ένωσης της Εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης Ιερόθεος συμπεριλαμβάνει το ακόλουθο απόσπασμα από τη σύνοψη και κριτική ανάλυση του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δράκα στη συμφωνική σας δήλωση, στην οποία καταλήγει ότι αυτή η εξέταση της μυστηριακής θεολογίας στερείται οποιασδήποτε εκκλησιολογικής βάσης και ότι ερμηνεύει μονοπλεύρως ή καλύτερα παρερμηνεύει τα γεγονότα της ορθόδοξης μυστηριακής πρακτικής και ειδικά σε ό,τι αφορά τους ετεροδόξους στις διάφορες περιόδους της εκκλησιαστικής ιστορίας. Αυτές οι συστάσεις και αυτά τα συμπεράσματα και μάλιστα ολόκληρη η συμφωνική σας δήλωση είναι το αποκορίσμα του δυτικού σκεπτικισμού. Η αποδοχή τους από τους ορθοδόξους θεολόγους σημαίνει τη σκόπιμη προδοσία των ορθοδόξων απόψεων και συνθηκολόγηση στην αντίληψη του δυτικού οικουμενισμού. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απορρίψουμε. Η πίστη της Εκκλησίας είναι θεόγνωστη και αδιαπραγμάτευτη. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πίστη της, πολλές ήδη ηρημένες εκκλησίες δεν μπορούν να υπάρχουν, επειδή αποτελεί αντίφαση εν της όρης το μία και το πολλές ή το μία και διηρημένη. Το διηρημένη αναιρεί στην πράξη την πίστη στην πραγματικότητα της Εκκλησίας, που μόνο ως μία και αδιαίρετη μπορεί να κατανοηθεί με βάση την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία. Αποτελεί άρνηση της πίστεως της Εκκλησίας, άρνηση της ταυτότητας και της αυτοσυνειδησίας της, όταν κάποιος κάνει λόγο ενσυνείδητα για διηρημένη Εκκλησία. Ο Ρωμαιοκαθολικός καθολικισμός δεν είναι Εκκλησία. Τούτο πρακτικό σημαίνει ότι δεν έχει την ορθή αποστολική πίστη και την αποστολική διαδοχή. Δεν έχει την άκτιστη χάρη και κατ' επέκταση δεν έχει τα θεωργά μυστήρια.
που καθιστούν το θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας κοινωνία θεώσεως του ανθρώπου. Και επειδή η Εκκλησία δεν μπορεί παρά να είναι και να παραμένει έως της συντελείας μία και αδιαίρετη, κάθε χριστιανική κοινότητα εκτός της Ορθοδόξης Εκκλησίας είναι απλά αιρετική. Κατά συνέπεια, κάθε άλλη επιμέρους συμφωνία έχει πολύ μικρή σημασία. Είναι συμφωνία εξωτερικών τύπων, αλλά ουσιαστικά αθεμελίωτη και αμφισβητούμενη, γιατί οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να νοηματοδοτείται από την ταυτότητα και το χαρακτήρα της Εκκλησίας ως του μυστηριακού σώματος του Χριστού. Είναι λογικός και θεολογικός παράδοξο πως με τις παραπάνω διαμετρικά αντίθετες εκκλησιολογικές τοποθετήσεις προέκυψε κείμενο κοινής αποδοχής για τη μεικτή Διεθνή Επιτροπή στη Ραβένα. Δημητρίου Τσελεγγίδη, καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Ανωτάτου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώνα και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσω την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε. Ευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και ζώσον ημάς. Αμήν.